Λοιπόν, περνάμε, αφήνουμε τις κουζίνες, τις αλλοτραπεζαρίες και τα διαμερισμάτωση και περνάμε στην πόλη, στην τελευταία συνεδρία με εξαιρετικές και εξαιρετικό νέους ερευνητές και συναδέλφους και έναν πολύ παλιό στο πάνελ που τον γνωρίζετε. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον... το θέμα είναι ουσιαστικά ο τίτλος του συνεδρίου και φαντάζομαι ότι ο Παναγιώτης Τουρνίκιωτης επέλεξε να το βάλει στο τέλος, κλείνοντας και ο ίδιος το συνέδριο με αυτόν τον τίτλο ομπρέλα, το Πόλη και Πολιτική. Ξεκινάμε με τον Λουκά Τριάντη, επίκουρο καθηγητή στο Αριστοτέλειο και πολύ, πολύ καλό νέο συνάδελφο μελετή της Αθήνας. Και φαντάζομαι ότι θα μας πει ενδιαφέροντα πράγματα για τους αρχιτεκτονικούς και πολεοδομικούς λόγους για το σχεδιασμό στην Αθήνα, της Αθήνας κατά τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης. Λουκάς, ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Δεν ξέρω αν φαίνεται η παρουσίαση. Φαίνεται. Συγγνώμη. Δημήτρη, πώς κλείνει αυτό για να μην... Ακούγομαι, ναι, ωραία. Λοιπόν, ξεκινάω. Ευχαριστώ και πάλι. Ωραία. Η εισήγησή μου εστιάζει χρονικά στην μετεχμιακή μεταπολιτευτική συγκυρία, δηλαδή λίγο πριν και λίγο μετά την πτώση της στρατιωτικής δικτατορίας, χοντρικά από το 1973 μέχρι το 1977. Στο σχεδιασμό έχω προσθέσει μπροστά και μία λέξη, ότι εστιάζω στο χωροτακτικό σχεδιασμό, εννοώντας κυρίως το σχεδιασμό της μεγάλης κλίμακας για την Αθήνα, οπότε θα σας μιλήσω κυρίως για τις συζητήσεις και τους λόγους για τη μεγάλη κλίμακα του σχεδιασμού της Αθήνας. Όπως θα προσπαθήσω να υποστηρίξω, η περίοδος αυτή είναι κομβική, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο λόγων, διαμόρφωσης ιδεών και αντιλήψεων για τις πολιτικές για την πόλη, για το χώρο και για το σχεδιασμό του. Και θα αναφερθώ συνοπτικά στην κριτική αποτίμηση του χωροταξικού σχεδίου και προγράμματος περιοχής πρωτευούσης, στη μελέτη του γραφείου Δοξιάδη που εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, αλλά κατά τη μεταπολίτευση δέχτηκε έντονη κριτική. Και παράλληλα θα αναφερθώ αφενός στη συγκρότηση νέων κριτικών λόγων για την πόλη και την πολεοδομία και αφετέρου στην κατοχύρωση και διεύρυνση του πεδίου του ελέγχου και της ρύθμισης του χώρου. Λοιπόν, ξεκινώντας, τον Απρίλιο του 1975, ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης έγραψε ένα σημείωμα που συνόδευσε λίγους μήνες αργότερα την τελική υποβολή της μελέτης χωροταξικό σχέδιο και πρόγραμμα περιοχής πρωτευούσης και στο σημείωμα αυτό έγραφε, αυτό που φαίνεται και στην διαφάνεια, για πρώτη φορά η πρωτεύουσα αποκτά χωροταξικό σχέδιο και πρόγραμμα που καθορίζει το μέλλον της ευρύτερης περιοχής. Όλα μας τα όνειρα για μια πολύ καλύτερη και ανθρώπινη πρωτεύουσα μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα σε μια γενιά. Μόλις δύο μήνες μετά, τον Ιούλιο του 1975, ο Δοξιάδης πέθανε στην Αθήνα. Η μία γενιά που οραματιζόταν, αναφερόταν στο διάστημα της προβλεπόμενης ισχύως του χωροταξικού πρωτευούσης από το 1975 στο 2000 και είναι η περίοδος που χοντρικά συμπίπτει με την αναφορά του παρόντος συνεδρίου. Είναι μια περίοδος που άλλαξε ριζικά και την πρωτεύουσα, την Αθήνα, αλλά και το σχεδιασμό, τόσο ως σκέψη όσο και ως πρακτική. Σε μια αρκετά πολύ περιστατωμένη και μεθοδική πρόσφατη διδακτορική διατριβή με τίτλο «Χωρικές πολιτικές και λόγους για την πόλη, την περίοδο της δικτατορίας, τομές και συνέχειες», ο Πασκάλης Σαμαρίνης πρότεινε να κατανοήσουμε την περίοδο της δικτατορίας όχι ως παρένθεση ή ως κενό, αλλά ως μια καμπή που σε μια κρίσιμη συγκυρία προδιέγραψε εξελίξεις. Από αυτό το σημείο εκκίνησης θα αναδείξω όψεις αυτής της καμπής που αποκτούν σημασία κατά τα επόμενα χρόνια και ενδεχομένως και μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, ξεκινώντας, το χωροταξικό σχέδιο και πρόγραμμα της περιοχής πρωτευούσης ανατέθηκε στο γραφείο Δοξιάδη τον Νοέμβριο του 1972 από το Υπουργείο Συντονισμού της Στρατιωτικής Δικτατορίας και πρόκειται για την τελευταία και πλέον επεξεργασμένη προσπάθεια του Δοξιάδη να κατευθύνει στρατηγικά την ανάπτυξη της Αθήνας, αξιοποιώντας τις εμπειρίες από τη διεθνή πρακτική του γραφείου πίσω στην πατρίδα. Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι το ενδιαφέρον του Δοξιάδη για την Αθήνα τον συνόδευε σε όλη τη διάρκεια της δημόσιας πορείας του, από τα τέλη της δεκαετίας του 30. Και εδώ δείχνω κάποια γνωστά σχέδια του 1947, του 1960 και του 1965. Σήμερα εγώ δεν θα επιχειρήσω να παρουσιάσω την ίδια τη μελέτη του χωροταξικού πρωτευούσης, παρά μόνο πλαγίως
διαμέσου της κριτικής που της ασκήθηκε αμέσως μετά, αλλά και πολύ αργότερα. Για παράδειγμα, ο Δημήτρης Φιλιππίδης το χαρακτήρισε πριν λίγα χρόνια ως ένα σχέδιο που ατύχησε, επενδύθηκε με πολιτική χρειά και απορρίφθηκε κατά τη μεταπολίτευση ως τιμωρία για την υπεροψία του. Ο Λουδοβίκος Βασενχόφεν έκανε λόγο για σχεδιασμούς που λειτουργούσαν ως προθήκη επίφασης δημοκρατικότητας και ο Γιώργος Αριγιάννης μίλησε για ασκήσεις επί χάρτου, τονίζοντας και τους συμβιβασμούς του σε σχέση με προηγούμενες ιδέες του Δοξιάδη. Πάντως, η κριτική για το χωροταξικό πρωτευούσης είχε ξεκινήσει ήδη από την ανάθεση της μελέτης του και χαρακτηριστικά αναφέρω από το Δελτίο Συλλόγου Αρχιτεκτών τοποθετήσεις του Αριστίδη Ρωμανού και του Λουδοβίκου Βασενχόβεν από το 1973, που εστίασαν στην ανάθεση μια τόσο σημαντική μελέτη σε ιδιωτικό γραφείο, αλλά και έθεταν το ερώτημα για το ποιο σχεδιάζει, δηλαδή αν σχεδιάζει τότε το Υπουργείο Συντονισμού ή το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, το οποίο ήταν πιο κοντά στα θέματα του χώρου. Η κριτική επανεμφανίστηκε και το 1976 στα Δελτία του Συλλόγου Αρχιτεκτώνων και στο κείμενο του Τεχνικού Επιμελητηρίου με αφορμή την παραλαβή της μελέτης. Είχε βέβαια μεσολαβήσει η πτώση της Χούντας και είχαν αρθεί σε γενικές γραμμές οι φόβοι για την ελευθερία έκφρασης και λόγου, ενώ είχαν αποκτήσει κεντρική κοινωνική σημασία τα αιτήματα για αποχουντοποίηση και εκδημοκρατισμό. Η πλέον αναλυτική και συστηματική κριτική αποτίμηση ασκήθηκε το 1976 από το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών του MEP στο Δελτίο Συλλόγου Αρχιτεκτών με συντάκτριες τη Μαρία Μαντουβάλου, τη Λουίζα Μάρθα και τη Μαρία Μαυρίδου. Και εδώ είναι το τεύχος, το εξώφυλλο και το πιστόφυλλο. Οι συγγραφείς επιχειρούσαν να αποδομήσουν τη λογική του χωροταξικού πρωτευούσης σε 7 σημεία, τα οποία ήταν λίγο πολύ αυτά που φαίνονται στα bullets της διαφάνειας αυτής. Για παράδειγμα, η κριτική τόνιζε ότι το χωροταξικό δεν ενδιαφερόταν να παρέμβει σε διαδικασίες που συνέβαλαν στο συγκεντρωτισμό της Αθήνας, στην εγκατάσταση της βιομηχανίας ή στην υποβάθμιση της Υπαίθρου. Αντίθετα, προέκρινε μια στρατηγική μέγα ένταξη στο οικιστικό συγκρότημα της Αθήνας των περιοχών του Θριασίου δυτικά και των Μεσογείων στα ανατολικά. Ή επίσης, η κριτική σχολίαζε σκοπτικά το διάγραμμα αυτό, το οποίο δείχνει τα 72 προβλήματα που, σύμφωνα με τη μελέτη, παρεμπόδιζαν τη σωστή λειτουργία της πόλης και το συσχετισμό τους με 42 προγράμματα που στόχευαν να τα αντιμετωπίσουν, υπογραμμίζοντας στο κριτικό κείμενο αυτό στο οποίο αναφέρομαι, υπογραμμίζοντας τις γενικόλογες διατυπώσεις, την έλλειψη κατηγοριοποίησης και ιεράρχηση των προβλημάτων, ακόμα και την αναφορά προβλημάτων άσχετων με την πόλη της Αθήνας. Ένα άλλο βασικό σημείο της κριτικής ήταν ότι προσπαθούσε με κάποιο τρόπο να αποδομήσει τη μοντερνιστική λογική της αυστηρής οργάνωσης της Αθήνας σε μεγαλύτερες και μικρότερες λειτουργικά αυτόνομες μονάδες, σε ζώνες, γράφοντας, και εδώ είναι το χαρακτηριστικό, η χαρακτηριστική φωτογραφία του Δοξιάδη πάνω από την πολύ μεγάλη μακέτα της Αττικής, τόσο σε φωτογραφία όσο και σε γελιογραφία. Και έγραφαν οι συγγραφείς, ο τρόπος αυτός οργάνωσης του χώρου είναι ίσως πολύ πρακτικός όταν εφαρμόζεται σε περιοχές που οι πολεοδόμοι τους δεν έχουν τύχει να επισκεφθούν, αλλά τις πολεοδομούν από το γραφείο τους, εγκατεστημένο σε μια κάποια Μητρόπολη αυτού του κόσμου. Η κριτική από το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών, το MEP, αποτελεί ενδεχομένως την πρώτη συστηματικά δομημένη γραπτή κριτική στην Ελλάδα, η οποία επιχειρούσε να αποδομήσει με επιστημονικά, μεθοδολογικά και πολιτικά επιχειρήματα το περιεχόμενο και τους στόχους μιας εκφρασμένης κρατικής πολιτικής για το χώρο. Θα πρέπει όμως να την κατανοήσουμε στο πλαίσιο της εγχώριας και της διεθνούς συγκυρίας, την οποία εστιάζω και στην παρουσίαση αυτή. Η μία πτυχή της νέας συνθήκης αφορά την αρχική συγκρότηση ενός κριτικού λόγου για τα ζητήματα της πόλης και της πολεοδομίας. Οι διαδικασίες πολιτικοποίησης αρχιτεκτώνων πολεοδόμων συναρτήθηκαν αφενός με τη συγκυρία της δικτατορίας στην Ελλάδα, την αντιδικτατορική κινητοποίηση και έπειτα την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Αφετέρου, πρέπει να γίνουν κατανοητές στο πλαίσιο των ριζικών αμφισβητήσεων της μεταπολεμικής περίοδου στις χώρες της Δύσης, την περίοδο εκείνη. Η συγκυρία του Μάη του 1968 και το πέρασμα στη δεκαετία του 70 ήταν κομβική θεωρητικά, επιστημολογικά και μεθοδολογικά. Και συναρτήθηκε τόσο με την αμφισβήτηση της μοντέρνας πόλης και της πολεοδομίας σε επίπεδο θεωρίας αλλά και εφαρμογής, αλλά συναρτήθηκε και με μια σειρά από μετανεωτερικές και νεομαρξιστικές προσεγγίσεις που άνοιξαν έκτοτε νέα επιστημονικά πεδία.
όψεις των ριζικών αυτών μετατοπίσεων άρχισαν να αποτυπώνονται και στην Ελλάδα, ήδη κατά τη δικτατορία με άρθρα σε περιοδικά όπως τα αρχιτεκτονικά θέματα. Για παράδειγμα, στο πρώτο τεύχος που φαίνεται πάνω αριστερά από το 1971, περιλαμβάνονταν άρθρα των Ανρί Λεφεύρ και του Πολ Ανρί Σομπαρντελόβ, τα οποία αναδείκναν κοινωνιολογικές ματιές στην πόλη και το κλίμα αμφισβήτησης στη Γαλλία. Λίγα χρόνια αργότερα μεταφράστηκε και το δικαίωμα στην πόλη του Ανρί Λεφεύρ από τον Παναγιώτη Τουρνικιώτη και τον Κλοντ Ρουράν. Στο ίδιο τεύχος περιλαμβανόταν και το κείμενο της Μαρίας Μαντουβάλου, η παραγωγή του τεχνητού περιβάλλοντος και το παραγωγικό σύστημα, το οποίο πρόσφατα ο Γιώργος Σαριγιάννης χαρακτήρισε ως το πρώτο άρθρο σοβαρής μαρξιστικής ανάλυσης για την πολυοδομία στην Ελλάδα. Σταδιακά οι κριτικές απόψεις άρχισαν να εμφανίζονται στο δελτίο του Συλλόγου Αρχιτεκτώνων. Εδώ έχω και κάποια εξώφυλλα χαρακτηριστικά με τις νέες θεματικές που απεικόνιζαν το ευρύτερο κλίμα της εποχής. Και με μια ιδιαίτερη αναφορά στο τεύχος του 1975 για την αυθαίρετη δόμηση που ακούστηκε και προηγουμένως και το αφιέρωμα σταθμό για το πέραμα από το καλοκαίρι του 1974. Τα παραπάνω, πολύ συνοπτικά, αποτελούν όψεις συγκρότησης και μιας αρχικής ζήμωσης, αυτό που συχνά αναφέρεται εντός ή εκτός εισαγωγικών ως μια αριστερή σκέψη ή ιδεολογία στα ζητήματα της πόλης και του σχεδιασμού στην Ελλάδα κατά τη μεταπολίτευση. Και είναι μια συνθήκη και συγκυρία η οποία έχει αποτιμηθεί ποικιλοτρόπως και ενδεχομένως ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, το κριτικό άνοιγμα του πεδίου, με πολιτικούς και κοινωνικούς λόγους, αλληλοτροφοδοτήθηκε εκ των πραγμάτων με την κατοχήρωση και τη διεύρυνση του πεδίου της χωροταξίας. Και έτσι περνάω στο δεύτερο σημείο. Σημαντική θεσμική τομή της μεταπολεμικής περίοδου ήταν η ψήφιση του Συντάγματος τον Ιούνιο του 1975 και ειδικότερα μια σειράς άρθρων που αναφέρονταν στον ελεγκτικό και ρυθμιστικό ρόλο του κράτους, στο σχεδιασμό του χώρου, την προστασία του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ιδιοκτησίας της γης και ούτω καθεξής. Όπως τεκμηριώνει η βιβλιογραφία, καθοριστική προς την κατεύθυνση αυτή ήταν η συμβολή του Κυπριανού Μπύρη, καθηγητή και υφυπουργού, καθηγητή MEP και υφυπουργού δημοσίων έργων, η οποία αναφέρεται άλλοτε ως ριζική τομή από κείμενα του Λουδοβίκου Βασενχόφεν, άλλοτε ως μια καταλυτική επίδραση στην αναγνώριση και στην καταξίωση του χωροταξικού σχεδιασμού ως επιστήμης και πράξης. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι πάνω σε αυτή την συνταγματική κατοχήρωση και τομή αναπτύχθηκε αργότερα τις επόμενες δεκαετίες μια εκτενής νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις κρίσεις του ΣΤΕ να αποκτούν βαθμιά το χαρακτήρα μιας σιωνή χάραξης χωροταξικής πολιτικής. Ιδιαίτερα ενδεικτικό της συγκυρίας είναι το εκτενές αφιέρωμα του 1977 στο περιοδικό και πάλι αρχιτεκτονικά θέματα, από όπου φαίνονται και οι φωτογραφίες εδώ, με τίτλο «Η ρύθμιση του χώρου στην Ελλάδα», σε επιμέλεια των Αναστασία Βοηβόνδα, Βάσο Κιζήλου, Ράνια Κλουτσινιώτη, Σάβα Κονταράτου και Γιάννη Πυριώτη. Το αφιέρωμα περιείχε μια λεπτομερή χαρτογράφηση μελετών που είχαν εκπονηθεί μετά το 60, που φαίνονται κάτω στην εικόνα με όλη την επικράτεια. Με μελετητικές εμπειρίες της πρόσφατης περίοδου και μια κατάθεση απόψεων διαφόρων φορέων και ατόμων. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυπριανός Μπύρης έγραφε ότι για πρώτη φορά μέσα στα δύο τελευταία χρόνια η κατάσταση αντιμετωπίζεται απόλυτα πραγματιστικά και ότι διασφαλίστηκαν οι προϋποθέσεις συνταγματικής και νομικής υποδομής με απόλυτη κατοχήρωση των δικαιωμάτων ενεργού ασκήσεως από την πολιτεία οικιστικού έργου. Αυτό είναι, δημοσιεύεται το 1977, αλλά έχει γραφτεί στην ουσία το 1976. Και θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι το αφιέρωμα αυτό αποτέλεσε ένα σημείο αναφοράς για ένα ευρύτερο σώμα νέων αρχιτεκτώνων πολεοδόμων που ενδιαφέρονταν για τη μεγάλη κλίμακα του σχεδιασμού. Αμέσως μετά τα επόμενα χρόνια, πλησιάζοντας προς το τέλος της δεκαετίας του 70, καταγράφονται νέα δεδομένα. Αναφέρθηκαν και θα αναφερθούν και αλλού το σχέδιο Πρωτεύουσα 2000 και στη συνέχεια οι διαδικασίες ένταξης της χώρας στην ΕΟΚ και η άνοδος του Πασόκ στην εξουσία, που από το 81 και μετά σηματοδότησαν την εκκίνηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων για την πολυοδομία και τη χωροταξία, ανοίγοντας και νέα κεφάλαια στην ιστοριογραφία του σχεδιασμού της μεγάλης κλίμακας. Θα ολοκληρώσω την εισήγηση με τέσσερα σημεία που επιχειρούν να συνθέσουν όσα αναλύθηκαν παραπάνω και να τονίσουν συνδέσεις με πιο πρόσφατες περιόδους μέσα από μια γενεολογική οπτική. Τα σημεία αυτά λειτουργούν ταυτόχρονα ως υποθέσεις προς μια περαιτέρω διερεύνηση. Το πρώτο σημείο
λέει ότι η περίοδος αυτή αναδεικνύεται, αυτή η πολύ σύντομη μετεχμιακή περίοδος της μεταπολίτευσης, αναδεικνύεται ως καθοριστική για τη διαμόρφωση νέων ιδεών και αντιλήψεων για το χώρο και το σχεδιασμό. Αφενός συγκροτείται ένα αρχικό σώμα κριτικής σκέψης που εμπνέεται από τις κοινωνικές και επιστημολογικές αμφισβητήσεις της συγκυρίας. Αφετέρου διευρύνεται και κατοχυρώνεται θεσμικά το πεδίο της χωροταξίας μέσα από τους κύκλους των αρχιτεκτώνων, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και επαγγελματικής πρακτικής. Οι δύο αυτές τάσεις, αν και διακριτές, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εκ των πραγμάτων αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, λειτουργώντας ενδεχομένως και συμπληρωματικά. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι αναδύεται μια νέα ανθρωπογεωγραφία εντός εισαγωγικών ανθρώπων, που διαδραμάτισαν επιδραστικό ρόλο τόσο κατά τη συγκυρία αυτή, όσο και αργότερα από θέσεις ευθύνης στη δημόσια διοίκηση και την πολιτική, το μελετητικό επάγγελμα, το πανεπιστήμιο, επαγγελματικούς και επιστημονικούς συλλόγους και διάφορες σφαίρες της κοινωνικής ζωής. Πρόκειται για μια ηλικιακή και γενιακή ρήξη με το παρελθόν, με πολιτισμικά και με έμφυλα χαρακτηριστικά, με νέες και νέους επιστήμονες και επιστημόνισσες που διέγραψαν προσωπικές και συλλογικές τροχές, άλλοτε διασταυρούμενες και άλλοτε παράλληλες και αποκλίνουσες. Ένα τρίτο σημείο είναι ότι αναδεικνύονται ορισμένα σημεία διοικητικού χαρακτήρα με ενδιαφέρουσες συνδέσεις με το μετά. Για παράδειγμα, η μεγάλη σημασία που απέκτησε ο ρόλος του ΣΤΕ και η νομολογία που ανέπτυξε λόγω της συνταγματικής κατοχύρωσης της προστασίας του περιβάλλοντος, ή ακόμα η αντιφάση και τα διακυβεύματα που συναρτώνται με το σχεδιασμό μητροπολιτικής κλίμακας της Αθήνας, που έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία έκτοτε, ή ακόμα και το ερώτημα για το ποιο σχεδιάζει, αν σχεδιάζει ένας φορέας πιο αναπτυξιακός, όπως στην περίπτωση αυτή το Υπουργείο Συντονισμού, ή αν σχεδιάζει ένας φορέας πιο χωρικός ή πιο περιβαλλοντικός, όπως στην περίπτωση αυτή το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, που είναι μια συζήτηση που έρχεται μέχρι και στις μέρες μας. Το τέταρτο σημείο, το τελευταίο σημείο, έχει να κάνει με τις προσλήψεις του ίδιου του Δοξιάδη και του έργου του. Η συγκυρία αυτή κλείνει ένα μεγάλο ιστορικό κύκλο που είχε ξεκινήσει από τα χρόνια της κατοχής και φτάνει μέχρι το τέλος της δικτατορίας, το οποίο ο Δοξιάδης αποτέλεσε μια κυρίαρχη φυσιογνωμία στα θέματα του σχεδιασμού, τουλάχιστον σε συμβολικό επίπεδο. Η κριτική αποδόμηση του τελευταίου του εγχειρήματος και η απόρριψή του από τη διοίκηση σηματοδοτούν μια ευρύτερη αλλαγή σελίδας στις προσλήψεις για τον ίδιο και για το έργο του. Μια τελευταία φράση. Η περίοδος της μεταπολίτευσης εκκινεί για τα θέματα του χώρου και του σχεδιασμού του με συμβάντα κρίσιμης και καθοριστικής σημασίας. Μπορούμε να κατανοήσουμε το σύνολο των παραμέτρων αυτών ως συνιστώσεις μιας γενικότερης στροφής, τόσο για την Αθήνα όσο και για την εξέλιξη της σκέψης, της επιστήμης, της επαγγελματικής και διοικητικής πρακτικής του σχεδιασμού του χώρου, και να μιλήσουμε για ένα νέο αέρα που κατά κάποιο τρόπο πνέει και οδηγεί προς τις μεταρρυθμίσεις της δεκαετίας του 80 και σταδιακά κανονικοποιείται, τροφοδοτώντας παράλληλα συζητήσεις και προβληματισμούς μέχρι και σήμερα. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ο Λουκάς Τριάντης έβαλε και πολλά υλικά στο τραπέζι σχετικά άγνωστα και πολύ ενδιαφέρουσες σκέψεις για μια περίοδο που έχει ερευνηθεί πολύ λίγο, καθώς η γνώση μας ή η διδασκαλία μας για την πολεοδομία επικεντρώνεται κυρίως στη μεταρρύθμιση μετά το 81. Μιλάω για τη μεταπολίτευση. Και αυτό η προϊστορία είναι ένα κεφάλαιο που καλώς ανοίγει. Συνεχίσουμε με την Μυρτώ Στενού. Η Μυρτώ είναι υποψήφια διδάκτορ, έχει μάστερ από το διαδηματικό, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αρχιτεκτονική Πολιτισμός και έχει ήδη συμμετέχει στην επικουρική διδασκαλία, έχει επαγγελματική εμπειρία Λοζάνη και Αθήνα και θα μας μιλήσει για τον τοπικισμό versus κοσμοπολιτισμό στο τουριστικό μεταπολιτιστικό τοπίο 1975-1992. Σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Ας αρχίσουμε. Λοιπόν, υπάρχουν πολλαπλές τοποθετήσεις ως προς το ποιο είναι το χρονικό διάστημα της μεταπολίτευσης. Ως σταθερά, θεωρείται μονάχα η έναρξη της περίοδου και με την πτώση του στρατιωτικού καθεστώτος το 1974
και την αλλαγή του πολιτεύματος σε προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, ενώ το τέλος της περίοδου παραμένει αμφιλεγόμενο. Εδώ, μιας και θα μελετηθεί υπό το πρίσμα της τουριστικής ανάπτυξης, η χρονική περίοδος μελέτης της μεταπολίτευσης περιορίζεται μέχρι το 1992. Χρονιά που λύγει το πρόγραμμα του ΕΟΤ για τη διατήρηση και ανάπτυξη των παραδοσιακών οικισμών. Το συγκεκριμένο είναι το τελευταίο συντεταγμένο κρατικό πρόγραμμα που υλοποίησε ο ΕΟΤ, υιοθετώντας επενδυτικό ρόλο στον τουρισμό, προσφέροντάς μας με αυτή του την ιδιότητα μια σύγκριση μεταξύ κρατικών και ιδιωτικών επενδυτικών κατευθύνσεων. Κατά τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, επιχειρήθηκε να διευθετηθεί η αλόγιστη ανέγερση μεγαθυρίων του τουρισμού που είχε ευνοήσει η δικτατορία, να τεθεί ένα φρένο δανειοδότησης και να προστατευθούν οι κορεσμένες περιοχές. Ας θυμηθούμε ότι με τον αναγκαστικό νόμο 395 του 68 είχαν αυξηθεί σε όλη την Ελλάδα οι συντελεστές δόμησης, όπου ήταν διόροφα κατά 40%, όπου ήταν τριόροφα κατά 30%, ενώ με τα περίφημα θαλασσοδάνεια προς τους ιδιοκτήτες σκυροδετήθηκαν τουριστικά ακίνητα μονάχα μέχρι τον σκελετό και έπειτα έμειναν κουφάρια. Σε αυτό το πνεύμα κινήθηκε η πολιτική του ΕΟΤ επί διοικήσεως Μπαλόπουλου, όπου με πρότυπο το ισπανικό μοντέλο των μεγάλων τουριστικών μονάδων προσέβλεπε σε ξενοδοχεία μονομπλοκ και πρημοδοτούσε με ειδικά ευνοϊκούς όρους τουριστικές εγκαταστάσεις υπό τον όρο να έχουν 300 κλίνες και άνω. Στο θεατρικό αντίποδα των πολιτικών της δικτατορίας κινείται το νεοεισαχθέν κρατικό πρόγραμμα διατήρησης και ανάπτυξης παραδοσιακών οικισμών του ΕΟΤ, που εγκαινιάζεται το 1975 και θα διαρκέσει έως και το 1992. Τα περίοπτα πολυτελή ξενοδοχεία μεγάλης κλίμακας της προδικτατορικής περίοδου μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα, ενώ οι παραδοσιακές ιδιωτικές κατοικίες που έχουν την προοπτική να μετατραπούν σε ξενώνες τίθενται στο επίκεντρο του κρατικού ενδιαφέροντος. Η επανοικιοποίηση μορφών του παρελθόντος, τοποθετημένες σε νέο πλαίσιο απαλαίωσης και επανάχρησης, είναι προτεραιότητα του ΕΟΤ. Το διεθνές στυλ που είχε επικρατήσει μέχρι την άνοδο της δικτατορίας στην κρατική αρχιτεκτονική των τουριστικών καταλυμάτων αρχίζει να εγκαταλείπεται. Ο ΕΟΤ, κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης, παίρνει μια στροφή αποκατάστασης της παράδοσης και όχι πρότασης ενός νέου ρηξικέλευθου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ακόμη και ο Άρης Κωνσταντινίδης, ο οποίος επανέρχεται στον ΕΟΤ μετά τη δικτατορία με προτροπή του Τζανί Τζανετάκη, δεν σχεδιάζει πλέον τα γνωστά τα ξενεία, αλλά υπηρετεί την αποκατάσταση και αναλαμβάνει το τμήμα παραδοσιακών οικισμών. Το πρόγραμμα παραδοσιακών οικισμών του ΕΟΤ είχε ως στόχο τη μετατροπή ενός αριθμού αξιόλογων κατοικιών σε ξενώνες μικρού δυναμικού κλινών. Κριτήριο επιλογής αποτελούσε το αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον που παρουσίαζε η κατοικία, η παλαιότητά της και η κατάσταση κατά τον χρόνο αξιολόγησης. Ο ΕΟΤ αποκτούσε την επικαρπία των κατοικιών με συμβόλαιο διάρκεια συνήθως 10-15 ετών. Προχωρούσε σε μελέτη αποκατάστασης, έπειτα με δημόσια κονδύλια εκτελούσε τις επισκευές και τέλος εκμεταλλευόταν τη λειτουργία της κατοικίας ως ξενώνα μέχρι την εκπνοή της δεκαετίας ή δεκαπενταετίας. Μετά το πέρας του συμβολέου, η κατοικία επιστρεφόταν στους ιδιοκτήτες. Οι πρώτοι 6 οικισμοί που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα κατά χρονολογική σειρά είναι η Βάθια Λακωνίας, η Βυζίτσα Πηλίου, τα Μεστά Χίου, η Ία Σαντορίνης, το Πάπιγκο Ιωαννίνων και το Φυσκάρδο Κεφαλονιάς. Η προβλεπόμενη τελική δυναμικότητα για τις μονάδες ήταν για τη Βάθια 130 κλίνες, για τη Βυζίτσα 120, για τα Μεστά 130, για την Ία 190, για το Πάπιγκο 85 και για το Φυσκάρδο 85. Πέρα όμως από τους ξενώνες, το πρόγραμμα μεριμνούσε και για κοινόχρηστα κτίρια, όπως μουσεία, εστιατόρια, υφαντήρια, ιατρία κλπ. Επιπλέον, στους οικισμούς αυτούς, ο ΕΟΤ υλοποιούσε έργα κοινής ωφέλειας, μελέτες οδικού δικτύου, ίδρυυσης και αποχέτευσης, ηλεκτρισμού και τηλεφώνου, καθώς και προχωρούσε σε ρυθμιστικά σχέδια των οικισμών. Σταδιακά, εντάχθηκαν και άλλες περιοχές στο πρόγραμμα, με μεμονωμένα όμως αρχοντικά ή ανεξάρτητους ξενώνες, όπως τα Ψαρά, οι Κορισχάδες, η Μακρινίτσα, η Μονεμβασιά, η Κύθνος και άλλα. Η ανάδειξη της χαρακτηριστικής τοπικής μορφολογίας έγινε ο άξονας του προγράμματος, μια προσπάθεια που δεν άρχισε να αναγνωριστεί διεθνώς. Το πρόγραμμα απέσπασε το βραβείο της Europa Nostra για την Νία και το Πάπιγκο. Στο
Στο περιοδικό αρχιτεκτονικά θέμα του 84 υποστηρίζεται ότι σκοπός του προγράμματος είναι αφενός η διάσωση σημαντικών στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά αφετέρου και η δημιουργία ενός προτύπου μιας νέας μορφής τουριστικής ανάπτυξης. Το ίδιο το Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών του ΕΟΤ, σε ανακοίνωσή του το 80, υποστήριζε χαρακτηριστικά ότι ο βασικός στόχος στην εποχή εκείνη δεν ήταν μονάχα τόσο η δημιουργία σε όλη τη χώρα ενός πλέγματος παραδοσιακών τουριστικών μονάδων. Αντίθετα, προβλήθηκε ο πειραματικός και ιδιαίτερα ο παραδειγματικός χαρακτήρας του προγράμματος. Στην ίδια άλλωστε κατεύθυνση του παραδειγματισμού και στον τομέα των νέων ξενοδοχειακών μονάδων εφαρμόστηκε και στη δεκαετία του 60 το πρόγραμμα των ξενοδοχείων Ξενία. Η επίφοβη σχέση, ωστόσο, μεταξύ τουριστικής εμπορευματοποίησης και διάσωσης της παράδοσης προβλημάτισε τους αρχιτέκτονες του προγράμματος. Ο Βασίλης Γιαννάκης, ένας εξ αυτών, συλλογίζεται πάνω στην επιτυχία του προγράμματος κατά την συνέντευξή του στο Γιώργο Τριανταφύλου. Είναι το ίδιο, όπως έγινε και με τα ξενία. Θεώρησα σε κάποια στιγμή ότι όλα αυτά, όπως και τα ξενία, έγιναν θυσία στους σκοπούς και τις προσπάθειες της τουριστικής ανάπτυξης. Ενώ αναδεικνύει χαρακτηριστικά τον εκτροχιασμό που ακολούθησε από πλευράς πολιτών, για παράδειγμα στο Πήλιο. Άρχισαν να έρχονται σωρία αιτήσεων και να ζητάνε χρήματα, να ζητάνε να τους εντάξουμε στο πρόγραμμα και εμείς μοιράζαμε και κάναμε επιχορηγήσεις. Όλο αυτό βοήθησε για να καταντήσει το Πήλιο ένα kits από την κορυφή μέχρι τη θάλασσα. Με ένα επίσημο διάταγμα και βασιζόμενο στις παραδοσιακές μορφές. Αισθάνομαι άσχημα γιατί δεν το ελέγξαμε αυτό. Απογοητευμένος καταλήγει. Θα τα παίρναμε για 15 χρόνια. Θα τα επισκευάζαμε όσο γινόταν ταχύτερα και μετά τα 15 χρόνια θα τους τα επιστρέφαμε. Όσο πιο γρήγορα τα επισκευάζαμε και τα λειτουργούσαμε ως ξενώνες, είχαμε την αφέλεια να νομίζουμε ότι αυτά θα καθιερωνόντουσαν σαν ξενώνες και θα συνέχιζαν να λειτουργούν. Στις περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτό δεν έγινε. Τους τα φτιάξαμε και μετά από 15 χρόνια αυτοί τα πήραν και τα κάναν τα εξοχικά τους. Τέλος, επικριτές του προγράμματος υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για έναν σχεδιασμό που δεν εντασσόταν σε μια ευρύτερη αποκεντρωτική αναπτυξιακή πολιτική, με αποτέλεσμα να δυνατεί να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα των οικισμών μακροπρόθεσμα. Εξετάζοντας τη μεταπολιτευτική κρατική στροφή στην πολιτιστική κληρονομιά και στην αποκατάσταση των ιστορικών οικισμών, διαπιστώνται ότι δεν πρόκειται περί ελληνικής πρωτοτυπίας. Το 1964 είχε ήδη υπογραφεί η Χάρτα της Βενετίας για τη συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων και τοποθεσιών. Στον απόϊχο της Χάρτας της Βενετίας, το 1975, κηρύσσεται έτος Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου δηλώνει το 1991. Ας το ομολογήσουμε. Είναι εντυπωσιακό το μέγεθος των λαθών που διαπράχθηκαν πριν συνειδητοποιήσουν οι κοινωνίες την ανθρώπινη αξία που κρύβουν μέσα τους, οι παλιές συνοικίες που είναι παρικμασμένες, αλλά είναι δυνατό να ξανακατοικηθούν. Η διεθνή στάση προς την εκτίμηση των παραδοσιακών ιστορικών συνόλων μέσω της συντήρησης και της αποκατάστασης είναι σαφής. Μετά από μια αλματώδη μεταπολεμική ανοικοδόμηση στο δυτικό κόσμο, μάλλον είχε έρθει η ώρα να επανεκτιμηθεί η πολιτιστική κληρονομιά. Το ξένο τουριστικό βλέμμα αρχίζει να αναζητά το ευδιάκριτο χαρακτηριστικό του κάθε τόπου, σε έναν κόσμο που πλέον τη δεκαετία του 70 το τουριστικό προϊόν έμοιαζε ομογενοποιημένο και διαφοροποιητό. Τα στερεότυπα για την κάθε χώρα εδραιώνονται με αποτέλεσμα ο ταξιδιώτης να τα αναζητά επισκεπτόμενο στην κάθε περιοχή. Στην Ελλάδα, η αποκριστάλλωση της δημόσιας προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και της επανοικιοποίησης ιστορικών μορφών έρχεται με θεσμικό τρόπο μέσω του γνωστού άρθρου 24 του νέου συντάγματος του 75 υπό τον τίτλο «Προστασία του περιβάλλοντος». Παρ' όλα αυτά, όπως υποστηρίζει ο Δημήτρης Φιλιππίδης, και με τις ευλογίες του άρθρου 24 του αναθεωρημένου συντάγματος, συνέχισαν να ανεγείρονται μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ακόμα και στην Αττική. Η ιδιωτική πρωτοβουλία αρνείται να συμμορφωθεί με την παραδοσιακή στροφή που κάνει ο δημόσιος φορέας του τουρισμού. Οικοδομούνται έτσι τουριστικά καταλύματα που διακρίνονται με μια αίσθηση κοσμοπολιτισμού σε μεγάλη κλίμακα, καθώς και με το μέγεθός τους μπορούν να φιλοξενήσουν τους ολοένα και αυξανόμενους αριθμούς εισερχόμενων τουριστών. Ξεκινώντας με τα πιο δειλά παραδείγματα της εποχής, ορισμένες τουριστικές επενδύσεις επιχειρούν να συνδυάσουν παραδοσιακά στοιχεία με μοντερνιστικά, παράγοντας αμφίβολα αποτελέσματα.
Το παραθαλάσσιο συγκρότημα Πουνταζέζα των αρχιτεκτώνων Ζάνου και Παπά, στην ακτή ανάμεσα στο Σούνιο και το Λαύριο, αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αυτής της κατεύθυνσης. Στο περιοδικό Αρχιτεκτονικά Θέματα του 80, το έργο παρουσιάζεται ως συνδυασμός μοντέρνου και νησιωτικής παράδοσης, μιας και όπως αναφέρεται, μερικά μορφολογικά στοιχεία μπορούν να κριθούν αναχρονιστικά ή ασυμβίβαστα με σύγχρονους τρόπους κατασκευής, για παράδειγμα οι πέτρινες αψίδες, αλλά προσφέρονται σαν συμβολικά στοιχεία παραθαλάσσιας ελληνικής αρχιτεκτονικής με μια σύγχρονη λειτουργική οργάνωση της κάτωψης. Άλλο σχετικό παράδειγμα αποτελεί το ξενοδοχείο Πολυτελεία στην πλατεία Συντάγματος, την ανακαίνιση του οποίου ανέλαβε ο αρχιτέκτονας Ρίζος. Η μετατροπή κτηρίου γραφείων σε ξενοδοχείο δεν επέτρεψε ιδιαίτερους αρχιτεκτονικούς μετασχηματισμούς, αλλά η διακόσμηση είναι χαρακτηριστική του συνδυαστικού στυλ της εποχής. Το TST ελληνικότητα, κατά την αντίληψη του κάθε ιδιοκτήτη, είναι θολό. Γενικά, το πνεύμα της διακόσμησης σε όλους τους χώρους υποδοχής και τα υπνοδωμάτια, όπως και στα έπιπλα, είναι μια σύζευξη σύγχρονων στοιχείων με στυλιζαρισμένα ελληνικά κλασικά στοιχεία από τον ιωνικό και δωρικό ρυθμό. Περνώντας τώρα στα δείγματα μοντέρνας γραφής της μεταπολιτευτικής περίοδου, το ναυσικά Αστήρ Παλάς του 79 και Αφροδίτη του 84, που έχει πλέον κατεδαφιστεί, έρχεται να συμπληρώσει την τουριστική ανάπτυξη στο μικρό καβούρι Βουλιαγμένης μαζί με τον Αρίωνα που προϋπήρχε. Οι αρχιτέκτονες Βουρέκας, Γεωργιάδης και Δεκαβάλας της Ναυσικάς και Αντωνακάκης, Μπογάκος, Νικολετόπουλος και Χατζημιχάλης της Αφροδίτης συνεχίζουν την παράδοση του μοντέρνου κινήματος. Έργο της αλυσίδας ξενοδοχείων Αστήρ Hotel της Εθνικής Τράπεζας συνιστά και η 11όροφη κατασκευή του ξενοδοχείου Αστήρ Παλάς στη διασταύρωση Βασιλής Σοφίας και Πανεπιστημίου, η οποία υλοποιώντας μια αρχιτεκτονική του υαλοπετάσματος, αρχίζει να κατασκευάζεται το 77 υπό την μελέτη των αρχιτεκτώνων Βικέλα, Βουρέκα, Μολφέση, Δεκαβάλα. Συνεχίζοντας με τα πιο κοσμοπολίτικα παραδείγματα, δεν γίνεται να μην αναφερθεί το πρώτο ξενοδοχείο της αλυσίδας πολυτελείας Intercontinental στην Αθήνα. Ανεγείρεται πάνω στη λεωφόρο Συγκρού με δυναμικότητα 630 δωματίων και το 1982 ανοίγει τις πόρτες του με την υπογραφή των αρχιτεκτώνων Ρίζου και Κουκί. Είναι αξιοσημείωτο ότι την ίδια χρονιά, την ίδια χρονική περίοδο που ΕΟΤ προωθεί το πρόγραμμα παραδοσιακών οικισμών στην περιφέρεια, αναθέτει συγχρόνως στο γραφείο μελετών του Τομπάζη τον σχεδιασμό της σχολής και του ξενοδοχείου τουριστικών επαγγελμάτων στην Ανάβησο, με μια αρχιτεκτονική γραφή πολύ μακριά από την παραδοσιακή μορφολογία του προγράμματος. Ο ΕΟΤ, σε συνεργασία με την Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, θέτει τις προϋποθέσεις για μια σχολή δυναμικότητας 300 εκπαιδευμένων και ενός ξενοδοχείου 200 κλινών. Το συγκρότημα άνοιξε το 1984 και λειτουργήσε τον χειμώνα ως σχολή και οικοτροφείο, ενώ το καλοκαίρι ως ξενοδοχείο Β' κατηγορίας, στο οποίο εκπαιδεύονταν οι μαθητές της σχολής. Τα αρχιτεκτονικά θέματα του 86 αναφέρουν ότι κατά την περίοδο του σχολικού έτους, οι μαθητές κοιμούνταν στα δωμάτια του ξενοδοχείου, ενώ κατά την καλοκαιρινή περίοδο κοιμούνται στο χώρο των αιθουσών διδασκαλίας που μετατρέπονται σε κοιτώνες. Στο κτίριο αυτό στεγάζεται σήμερα το δημόσιο ΙΕΚ της Αναβήσου, ενώ οι σπουδαστές δεν φιλοξενούνται πλέον στους χώρους του κτιρίου. Εντός Αττικής παρουσιάζονται ακόμη δύο παραδείγματα. Ο οικισμός Απολώνιο του Δοξιάδη στο Πορτοράφτη και το Marathon Beach του Αλεξίου στο Μαραθώνα. Στην ελληνική περιφέρεια, τα δείγματα της τουριστικής ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα είναι αντίστοιχου αρχιτεκτονικού λεξιλογίου. Εντάχει, παρουσιάζονται το Πόρτο Καράς του Γκρόπιου στη Χαλκιδική, το ξενοδοχείο Apollo Beach του Δεκαβάλα στο Πορτοχέλι, το ξενοδοχείο Hilton στη Ρόδο, τον Γεωργιάδη, Δεκαβάλα, Κυριακίδη και τον Μπάζη, καθώς και, το τελευταίο, και για τελευταίο το τουριστικό χωριό Δέδαλος του Βαλσαμάκη στην Κο. Το σύνολο των προαναφερθέντων ενδεικτικών τουριστικών κτηρίων αποτελούν προβεβλημένα έργα των γνωστών αρχιτεκτώνων της εποχής που εντοπίζονται στο Αρχείο των Δομών και των Αρχιτεκτονικών Θεμάτων και δεν απευθύνονται στην εγχώρια μικρομεσαία τάξη, η οποία ασκεί μεταπολιτευτικά με μαζικούς όρους τον παραθερισμό ως κοινωνικό δικαίωμα. Όπως υποστηρίζει ο Νικολακάκης, τη δεκαετία του 80 θεσμοθετεί το κοινωνικός τουρισμός, ο οποίος μέχρι εκείνη την περίοδο αφορούσε μόνο ορισμένους εργαζόμενους μεγάλων δέκο και ο εσωτερικός τουρισμός συνιστά πλέον αποτυπώσιμο οικονομικό μέγεθος που εξισορροπεί την κάμψη των ρυθμών της διεθνούς κίνησης.
Δυστυχώς, πρόκειται κατά κύριο λόγο για μορφές μαζικού τουρισμού που δεν είναι εύκολα αποτυπώσιμες, διότι είναι εφήμερες ή παρουσιάζουν δυσκολία καταγραφής και αρχαιοθέτησης, μιας και στην πλειοψηφία τους πρόκειται περί ενοικιαζόμενων δωματίων, rooms to let, τροχόσπιτων και κατασκήνωσης. Ακροβατώντας λοιπόν ανάμεσα στις παραδοσιακές μορφές του ΕΟΤ, τον κοσμοπολιτισμό των ιδιωτικών επενδύσεων μεγάλης κλίμακας και την παροδικότητα των εγκαταστάσεων της αναψυχής της μικρομεσαίας τάξης, επιχειρήθηκε να σκιαγραφηθεί το μεταπολιτευτικό μαζικό τουριστικό τοπίο. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. No comments, μετά τα comments. Συνεχίζουμε με την Μαρία Τασοπούλου, διδάκτορα αρχιτέκτονα και μεταδιδακτορική ερευνήτρια, με ενδιαφέροντα, με ενασχόληση και έρευνα στην ιστορία της αρχιτεκτονικής και της πόλης του 20ου αιώνα. Θα μας μιλήσει για την πόλη της αλλαγής. Τελεία. Τι θα πει. Τι θα ακούσουμε για την πόλη της αλλαγής. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πελαβίλα. Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που ήρθατε και μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την πιο όριμη γενιά που μας τίμησε. Κυρίως την Μπούκη Μπαμπάλου, την κυρία Μπούκη Μπαμπάλου που ξεκίνησε όλο αυτό με τη συνεδρία τη χθεσινή. Και θα σας μιλήσω για την πόλη της αλλαγής, ουσιαστικά σκιαγραφώντας τις κύριες κατευθύνσεις του ερευνητικού πόλη πολιτική αρχιτεκτονική, στο οποίο βασίζεται και αυτό το συνέδριο. Η μεταπολεμική Αθήνα βρίσκεται σε καθεστώς πολλαπλών κρίσεων. Η λήξη του πολέμου και η επακόλουθη έναρξη του εμφυλίου οδήγησαν σε μια αναδιάρθρωση των πληθυσμιακών συγκεντρώσεων, με την πρωτεύουσα να δέχεται το μεγαλύτερο κύμα εσωτερικής μετανάστευσης. Οργανωμένες συζητήσεις περί πολεοδομικής ανασυγκρότησης και στρατηγικών ανάπτυξης ξεκινούν συντονισμένα στη διάρκεια της δεκαετίας του 60, απασχολούν την πολιτική ατζέντα και κυριαρχούν στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Τα προβλήματα της πρωτεύουσας βρίσκονται συνεχώς στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια της περίοδου αναφοράς, από το 1974 στο 2004, με την πολιτική να εμπλέκεται στην πόλη και στην αρχιτεκτονική, με σκοπό τόσο την επίλυση των προβλημάτων, όσο και τη διαμόρφωση ενός πλαισίου μέσα από το οποίο η Αθήνα αναδύεται ως σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Η ανακοίνωση εστιάζει στην εξέλιξη των ιδεών που αφορούν στον πολεοδομικό προγραμματισμό της Αθήνας κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, σε σχέση με τους στόχους για το μέλλον της πόλης και τον τρόπο που αυτές επηρέασαν την ταυτότητα και τη λειτουργία της πρωτεύουσας. Η εστίαση γίνεται σε τρεις σημαντικές συζητήσεις, όπως αυτές προκύπτουν. Πρώτον, από το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρχιτεκτώνων στο Ζάπιο τον Ιανουάριο του 1966, με θέμα τα προβλήματα της μείζωνος περιοχής πρωτευούσης. Δεύτερον, από την πρόταση για το ρυθμιστικό της Αθήνας του 1983 με τίτλο «Αθήνα και πάλι Αθήνα». Και τρίτον, από το φάκελο υποψηφιότητας της Αθήνας ως πόλη φιλοξενίας των Ολυμπιακών Αγώνων του 1996. Στο συνέδριο του 1966 συμμετέχουν 400 και πλέον αρχιτέκτονες και επιστήμονες συγγενικών πεδίων σε μια συγκροτημένη προσπάθεια να τεθούν οι βάσεις για την πολεοδομική ρύθμιση της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών. Ως μείζωνα Αθήνα ορίζεται η περιοχή που περιβάλλεται από τις οροσειρές της Πάρνηθας και του Κυθερώνα στα βόρεια, από τον Εβοϊκό κόλπο στα ανατολικά, από το Σαρονικό κόλπο στα νότια και από τον Ορεινό Όγκο Πατέρα στη δύση. Η αναγνώριση, ανάλυση και μελέτη των επιμέρους προβλημάτων που συνθέτουν το πολύπλευρο πρόβλημα της Αθήνας, η επισήμανση της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού του Λεκανοπεδίου με την προσπάθεια συγκρότησης του πληθυσμού στην περιφέρεια και το σημαίνον πρόβλημα της εκτός σχεδίου δόμησης, αποτελούν τις κύριες κατευθύνσεις των περισσότερων εισηγήσεων. Ιδιαίτερα οικονομική παράμετρος, που προέκυψε ως ίσως η πιο κέρια στην εξέλιξη του πολεοδομικού προβλήματος που ακολούθησε την πληθυσμιακή αύξηση του Λεκανοπεδίου. Αυτό συνέβη καθώς οι κάτοικοι του μέσου και χαμηλού εισοδήματος αναζητούσαν φθηνά οικόπεδα, τα οποία έβρισκαν μακριά από το κέντρο της πόλης. Έτσι, η ανάγκη στέγασης ενός μεγάλου αριθμού κατοίκων οδήγησε σε ένα καθεστώς αστικής διάχυσης, που κατά κύριο λόγο δεν ακολούθησε ένα ορισμένο σχέδιο, αλλά έφερε στο προσκήνιο το πρόβλημα της εκτός σχεδίου δόμησης, που παρά την έγκυρη αναγνώρισή του κυριάρχησε τις επόμενες δεκαετίες και μάλιστα εντυνόμενο.
Η μελέτη της μείζωνος περιοχής Αθηνών θα πρέπει, σύμφωνα με το Βασιλιάδη, να μεριμνήσει για οργανωμένες συνοικίες στην περιφέρεια, τόσο για θέματα ορθής αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής λειτουργίας, όσο και για τεχνικούς λόγους κυκλοφορίας. Η μελέτη Βασιλιάδη προτείνει, πρώτον, εγκαταστάσεις αναψυχής στην παραλιακή ζώνη του Σαρονικού και του Ευωϊκού, δεύτερον, αύξηση των δασικών εκτάσεων ως πνεύμονες του οικιστικού συγκροτήματος και τρίτον, την κυκλοφοριακή ρύθμιση της παραλιακής ζώνης σε επίπεδο οδικού δικτύου και αστικού σιδηροδρόμου, όσον αφορά την περιοχή της αστικής ανάπτυξης, οικιστικής ανάπτυξης, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην προστασία του περιβάλλοντος, των αρχαίων μνημείων και της παλιάς πόλης. Ενδεικτικό παράδειγμα της προσπάθειας είναι η περίπτωση της Πλάκας, για την οποία γίνεται ειδική ρυθμιστική μελέτη. Επιπλέον, καθορίστηκαν ζώνες κατοικίας, βιομηχανίας και πρασίνου και επιχειρήθηκε η διαίρεση της περιοχής της Μείζωνος Αθήνας σε 19 συνοικίες με δυνατότητα αυτόνομης εξυπηρέτησης, με κεντρικές αυτές της Αθήνας και του Πειραιά. Στο πλαίσιο αυτό, η ρύθμιση του χώρου επικουρείται από ένα λειτουργικό σύστημα κυκλοφορίας, με τη χάραξη λεωφόρων και τη δημιουργία αστικών σιδηροδρόμων που θα συνδέουν τις περιοχές με το κέντρο σε μια πολυκεντρική μορφή που διευκολύνει την αποκέντρωση και την ανάπτυξη των περιφερειακών συνοικιών. Τέλος, τίθεται το ζήτημα των υψών και προτείνεται η μείωση του συντελεστή δόμησης, ειδικά στο κέντρο. Στο ίδιο συνέδριο, ξεχωρίζει επίσης και η ομιλία του Κωνσταντινού Δοξιάδη. Το Αθηναϊκό Κέντρο Οικιστικής ασχολήθηκε με την περίπτωση μεγάλου πόλεων και ενέταξε την Αττική ως περίπτωση μελέτης για τη συγκριτική διερεύνηση μεγάλων μητροπολιτικών περιοχών του κόσμου. Το ερευνητικό πήρε την κωδική ονομασία «Η πόλη του μέλλοντος» και σκοπό είχε τη συστηματική περιγραφή και διερεύνηση της δομής και της δυναμικής εξέλιξης της ευρύτερης περιοχής πρωτευούσης. Στο σχέδιο Δοξιάδη, η έξοδος της πόλης είναι προς βορρά, προς τον κάμπο Θηβών, με χρονικό ορίζοντα επέκτασης το 2060. Στην περίπτωση αυτή, η παλιά Αθήνα συγκροτείται στο κέντρο και η νέα γύρω από το Τατόι. Η πρόβλεψη αναφέρει μεγάλους πληθυσμούς συγκεντρωμένους στο θριάσιο πεδίο, τα Μεσόγεια, τη Θήβα, τη Χαλκίδα, καθώς και σε νέους οικισμούς νότια της Χαλκίδας και ανατολικά της Θήβας. Σύμφωνα με το Δοξιάδη, το μοναδικό μέρος με δυναμική εξέλιξης και οικοδόμησης είναι το Τατόι, που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μεγάλο κέντρο της Οικουμενούπολης, καθώς διατηρεί προοπτικές συγκοινωνιακής σύνδεσης. Το σχέδιο του 66 μένει στα χαρτιά. Στη διάρκεια της περίοδου 67-73 ακολουθούν προτάσεις που ενισχύουν περαιτέρω την οικοδόμηση και η συζήτηση εκείνη ξανά στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης. Η ευρύτερη προσπάθεια αναδιάρθρωσης επηρεάζει τη ρύθμιση του χώρου, κυρίως με την ψήφιση νόμων και τη ρύθμιση και τη σύσταση εταιριών διαχείρισης πολεοδομικών και στεγαστικών θεμάτων, μία από τις οποίες ήταν η ΔΕΠΟΣ. Το 1979 εκπονείται το σχέδιο Πρωτεύουσα 2000, επί Υπουργείου Στέφανου Μάνου και Πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Καραμαλή. Στα μέσα του 1978, ο Μάνος καλεί φορείς, Δήμο Αθηναίων και ΤΕΕ, και ιδιώτες μελετητές, Νίκο Καλογερά, Θημιό Παπαγιάννη, Σιμεών, Τρίτσι και Παναγή Ψωμόπουλο, να υποβάλουν προτάσεις για το ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας, συζήτηση που οδήγησε τον Απρίλιο του 1979 στην πρόταση Πρωτεύουσα 2000. Βασικοί στόχοι του σχεδίου ήταν τέσσερις. Πρώτον, έλεγχος της αύξησης του πληθυσμού και των δραστηριοτήτων στην περιοχή της πρωτεύουσας. Δεύτερον, ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης. Τρίτον, οργανική διαίρεση του χώρου σε αυτοτελείς οικιστικές μονάδες. Και τέταρτον, προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ανάδειξη και διαφύλαξη του πολιτιστικού πλούτου. Η διαίρεση του χώρου προτείνεται σε 9 τομείς, 9 κέντρα δραστηριοτήτων, στη βάση φυσικών δεδομένων, γεωγραφικών και διοικητικών ορίων, κυκλοφοριακών αρτηριών και στη στάθμιση μέσου πληθυσμού 70.000 κατοίκων. Αναφορά γίνεται φυσικά σε κοινωνικές εξυπηρετήσεις και δράσεις πολιτισμού, με τις τελευταίες να χωροθετούνται εκτός από το κέντρο της Αθήνας, στα κέντρα των 9 διαμερισμάτων, σε παραδοσιακά διατηρητέα κτίρια, ενώ η ανάδειξη της αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης, Ακρόπολη, Κεραμικός, Στήλη Ολυμπίου Διός, προγραμματίζεται σε δεύτερο χρόνο ως αντικείμενο ειδικής μελέτης. Για την πρωτεύουσα του 2000, η πολεοδομική ρύθμιση αποτελεί προτεραιότητα με το όραμα για την πόλη του μέλλοντος να μένει λίγο στο περιθώριο, όσο και αν η Ακρόπολη καδράρεται ως το σημείο αναφοράς στο εξώφυλλο.
Το ρυθμιστικό του 83 αποτελεί στην πραγματικότητα συνέχεια του σχεδίου Πρωτεύουσα 2000, με το δημογραφικό, οικονομικό και διοικητικό στόχο να μοιράζονται το ίδιο πλαίσιο ιδεών. Ωστόσο, το ρυθμιστικό του 83 ήδη από τον τίτλο του βάζει την εικόνα της Αθήνας σε πρώτο πλάνο, ώστε η Αθήνα να γίνει και πάλι Αθήνα. Ο Τρίτσης, που βρίσκεται στο τιμόνι του σχεδίου, δίνει τον τόνο από την εισαγωγή της έκδοσης. Η Αθήνα, λέει, θα πρέπει να σχεδιαστεί με τα μάτια της νέας προσδοκίας που γεννάει νέα πορεία που χαράζει ο λαός μας σήμερα, με την ευθύνη, με ευθύνη τη διασφάλιση του κοινωνικού συμφέροντος και τον οφειλόμενο σεβασμό στην ιστορία. Τα προβλήματα της Αθήνας αναφέρονται αφενός στην κυρίαρχη παραμόρφωσή της, με τον υδροκεφαλισμό να αποτελεί την αναφορά κλειδί της πόλης της μεταπολίτευσης, που παράλληλα με τον παρασιτισμό εντείνουν την καταστροφή του περιβάλλοντος, υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής στην πόλη και εξαφανίζουν την ιστορική φυσιογνωμία της Αθήνας. Στη βάση των προβλημάτων αυτών, οι προτάσεις του ρυθμιστικού διατυπώνονται σε 5 επίπεδα, με τον νέο ρόλο και τους μεγάλους στόχους για την Αθήνα να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τον νέο ρόλο της πρωτεύουσας, η Αθήνα προβάλλει ως κέντρο επιτελικών υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο και σαν Μητρόπολη των Βαλκανίων, της Μεσογείου και του Νότιου Ευρωπαϊκού χώρου σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, τίθενται οι μεγάλοι στόχοι για την Αθήνα, με πρωταρχικό αυτό της ανάδειξης της φυσιογνωμίας της πόλης. Στο πλαίσιο αυτό, ειδική αναφορά γίνεται στην αστική πολιτιστική κληρονομιά, ενώ προτείνεται η συστηματική καταγραφή αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, ιχνών αρχαίων δρόμων και ιστορικών χώρων. Η σύνταξη του ρυθμιστικού θα πρέπει να αναλυθεί εντός του ευρύτερου πλαισίου άσκησης πολιτικής, που περιλαμβάνει τη ρητορική της εποχής. Το σχέδιο υλοποίησης των έργων της αλλαγής για την πρωτεύουσα από την κυβέρνηση για την πενταετία 81-85 προβάλλουν σε πρώτο επιχείρημα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αθήνας. Έτσι, το ρυθμιστικό σκοπό είχε να σχεδιαστεί ολοκληρωμένα και αποκεντρωμένα η ανάπτυξη της Αττικής, ενώ η εφαρμογή του εστιάζει περισσότερο στην ανασυγκρότηση της γειτονιάς, ως το κύτταρο της κοινωνικής ζωής στην πόλη, καθώς και στην ένταξη των διαμορφωμένων περιοχών αυθαιρέτων σε ανθρώπινα σχέδια πόλης. Με τις προσπάθειες πολεοδομικής ανασυγκρότησης της Αθήνας της δεκαετίας του 60 και την ομοθέτηση των ρυθμίσεων του 80, το λεκανοπέδιο εξελίσσεται. Μία δεκαετία αργότερα, το σχέδιο της πρωτεύουσας απασχολεί ξανά την πολιτική και την τεχνική ηγεσία. Αυτή τη φορά ο λόγος δεν αφορά σε εσωτερικές αλλαγές ή ισορροπίες της πόλης ή σε κάποια στεγαστική κρίση, αλλά στη διεκδίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων με την ευκαιρία του εορτασμού των 100 ετών από την σύγχρονη αναβίωσή τους. Στο πλαίσιο αυτό, η διεξαγωγή των αγώνων προβάλλεται ως κεντρικό επιχείρημα ως προς την ευκαιρία περαιτέρω αναβάθμισης της περιοχής της πρωτευούσης μέσω τριών αξώνων. Πρώτον, την επιτάχυνση των έργων και των εργασιών που είναι ήδη εν εξελίξη. Δεύτερον, την προώθηση των εργασιών που έχουν ήδη προγραμματιστεί. Και τρίτον, τη λήψη ουσιαστικών και ριζικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Η διεκδίκηση των αγώνων φέρνει την Αθήνα σαφώς στο προσκήνιο των αναφορών και ταυτόχρονα την πολεοδομική της ανασυγκρότηση. Η μελέτη του φακέλου της υποψηφιότητας παρουσιάζει εξαιρετικό χωρικό ενδιαφέρον, ιδιαίτερα δε καθώς είναι εξ ολοκλήρου γραμμένος από μια ομάδα αρχιτεκτόνων και πολεοδόμων. Ο φάκελος που κατατίθεται στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή φέρει την ονομασία Αθήνα 96 και την υπογραφή του Γιώργου Κανδύλη. Η ιδέα βασίζεται στη δημιουργία τεσσάρων σημαντικών πόλων στον άξονα του λεκανοπεδίου, από την Πάρνηθα στα βόρεια ως το Φαλιρικό Όρμο στα νότια. Οι δύο αυτοί πόλοι πρόκειται να συνδεθούν με ένα δακτύλιο που θα οδηγεί σε εξόδους στο ευρύτερο δικό δίκτυο της πόλης και της υπόλοιπης χώρας. Οι τέσσερις τελικά πόλοι και οι λειτουργίες τους περιγράφονται ως ακολούθως. Πρώτον, Ολυμπιακό Χωριό. Δεύτερον, Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών. Τρίτον, Ιστορικό Κέντρο Αθήνας. Και τέταρτον, Παραλιακή Ζώνη Φαλήρου ή αλλιώς η Θαλάσσια Πύλη της πόλης. Παράλληλα με την προτινόμενη πολεοδομική ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των αστικών υποδομών που περιγράφει ο φάκελος Αθήνα 96, το όραμα για τη νέα εικόνα της πόλης περιλαμβάνει την Αθήνα ως διεθνή πολιτιστικό πόλο. Η πρόταση περιγράφει ένα σχέδιο πολιτιστικού περιπάτου με διαδρομές και σημεία ενδιαφέροντος στην πόλη και εντός του ιστορικού κέντρου ειδικότερα. Ευρύτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός αρχαιολογικού πάρκου στο κέντρο της Αθήνας, μέσω γραμμικής σύνδεσης των επιμέρους αρχαιολογικών χώρων μήκους 4 χιλιόμετρων, που θα καταλήγει στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
Παράλληλα με την ευκαιρία διεξαγωγής των αγώνων, επιχειρείται μια προσπάθεια αναβάθμισης της εικόνας της πόλης, με ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στα κτίρια, τα γλυπτά και κεντρικά και σε κεντρικά σημεία ενδιαφέροντος. Ο πολιτιστικός περίπατος, όπως περιγράφεται, είναι η γνωστή πλέον για εμάς προσπάθεια για την ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, που σημείο της υλοποιήθηκαν, αλλά δεν κατάφερε τελικά να λειτουργήσει ως αυτόνομος περίπατος, ούτε να ενώσει τα ιστορικά επίπεδα της πόλης, έως σήμερα τουλάχιστον. Ζητήματα κεντρικών πόλων κέντρων, γύρω από τα οποία αρθρώνεται το προτινόμενο πολεοδομικό σύστημα, δεύτερον, προσπάθειες κυκλοφοριακής ρύθμισης και τρίτον, ζητήματα ταυτότητας που εστιάζουν στην πολιτιστική κληρονομιά της πόλης. Συγκρίνοντας τις τρεις μελέτες, τόσο η κυκλοφοριακή ρύθμιση της Αττικής Οδού, όσο και ο άξονας βορρά-νότου με την ευρύτερη περιοχή του ΟΑΚΑ αρχικά και ακολούθως την ανάπτυξη στο φάληρο της πρότασης Σκανδύλη, μοιάζουν συνεπώς στην πρόβλεψη και τον προγραμματισμό της δεκαετίας του 90. Όσον αφορά τις πόλεις εντός πόλεων του Βασιλιάδη, οργάνωσαν σε ένα βαθμό τη μείζωνα Αθήνα, όχι όμως το βαθμό που ανέμενε η μελέτη του 66, ούτε στις κατευθύνσεις ανάπτυξης. Ο πόλος του Τατοίου, όπως και αγραφήθηκε από το Δοξιάδη, δεν φάνηκε παρά μόλις πρόσφατα και με άλλους όρους, να απασχολεί τη συζήτηση για την ανάπτυξη του Λεκανοπεδίου, ενώ η ανάπτυξη προς βορρά δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί. Η αναγέννηση της πόλης του 83 ως στόχος του ρυθμιστικού για το μέλλον της πόλης συνδέεται φυσικά με την ευρύτερη προγραμματική πολιτική. Η πόλη ακολουθεί την αλλαγή και συμμετέχει σαφώς στην πολιτιστική αναζωογόνηση μέσω της αξιοποίησης της αστικής κληρονομιάς και τη δημιουργία πολιτιστικής υποδομής. Το ρυθμιστικό του 83 δημιούργησε τελικά το πλαίσιο ώστε να υλοποιηθούν κάποιες αστικές παρεμβάσεις, με το σχεδιασμό για την υλοποίηση των αρχαιολογικών χώρων να αποτελεί μία από τις σημαντικές. Παράλληλα, λειτουργήσε ως οδηγός και για άλλες αναπλάσεις με την πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου, την αποκατάσταση των προσφυγικών και τις αναπλάσεις Ακαδημίας Πλάτωνος και του Ελαιώνα να απασχολούν το δημόσιο διάλογο μέχρι τις μέρες μας. Παράλληλα, η πολιτιστική αναγέννηση φέρνει στο προσκήνιο την εθνική ταυτότητα και την πόλη σε διασταυρούμενες πορείες. Η πόλη διασφαλίζει, αξιοποιεί, προωθεί την εθνική ταυτότητα που συχνά συναρτάται με την αστική κληρονομιά. Πώς η αλλαγή επηρεάζει την πόλη και με ποιο τρόπο η πόλη σηματοδοτεί την αλλαγή, τι είναι αυτό που κάνει την πρωτεύουσα να προβάλλει ως Μητρόπολη και ποιο είναι το ιδιαίτερο πρόσημο που ξεχωρίζει την Ελλάδα από την ευρύτερη ευρωπαϊκή οικογένεια. Το ζήτημα είναι εμφανές ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 80, συνδέεται σαφώς με την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ και σταδιακά αυξάνει σε σημασία καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 90. Στο πλαίσιο αυτό, η σημασία της Αθήνας ως πολιτιστικός πόλος κυριαρχεί καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου αναφοράς, με αποκορύφωμα τη διεκδίκηση των αγώνων του 1996 και την υλοποίηση του 2004 και τροφοδοτεί μια ιδιότητα που μελετάται και παρουσιάζεται συνεπώς τόσο μεταπολεμικά όσο και στις μέρες μας. Η ειδική μελέτη και ρύθμιση της πλάκας ήδη από τη δεκαετία του 60 και οι προσπάθειες σύνταξης ενός πολεοδομικού συστήματος γύρω από τους αρχαιολογικούς χώρους της πόλης από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και εξής συνηγορούν σε μια εικόνα της Αθήνας που στηρίζεται και προβάλλει το πολιτιστικό της προϊόν, αλλά έως σήμερα αποτυγχάνει να το υποστηρίξει με συνέπεια, τουλάχιστον στην πολεοδομική ή αστική ρύθμισή του. Η Αθήνα του 66, εκείνη του 83 και εκείνη του 96 αποτελούν αυτόνομες περιπτώσεις μελέτης με κεντρικά και διασταυρούμενα ερευνητικά ερωτήματα. Στο πλαίσιο του τρέχοντος ερευνητικού, ο στόχος ήταν να χαρτογραφηθεί μια χρονικά εκτενής περίοδος αναφοράς, διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο το ευρύ πλαίσιο συζήτησης για την πόλη και την αρχιτεκτονική της μεταπολίτευσης και βάζοντας τις βάσεις για την ιστορική ερμηνεία της. Τα νέα ερωτήματα και οι κατευθύνσεις έρευνας που προκύπτουν, πιθανώς να καθοδηγήσουν και άλλες νέες ερευνητικές προσπάθειες, ικανοποιώντας το στόχο της βασικής έρευνας. Κλείνοντας λοιπόν, στη διάρκεια των 30 ετών της περίοδου αναφοράς εξετάστηκε μία κρίση, η ραγδαία πληθυσμιακή αύξηση του Λεκανοπεδίου τη δεκαετία του 60, μία ρύθμιση, το σχέδιο του 83, και ένα όραμα, αυτό της υλοποίησης των Ολυμπιακών Αγώνων του 96, ως δυναμικές οραματισμού, ανάπτυξης και προγραμματισμού της ευρύτερης περιοχής πρωτεύουσας. Η κάθε μία από τις προσπάθειες αυτές έδωσε το στίγμα της στην Αθήνα του σήμερα, που άφησε ανοιχτές υποσχέσεις, διασταυρώθηκε με τους στόχους της επόμενης και τελικά άνοιξε ξανά το πεδίο των πολεοδομικών προγραμματισμών στον πολιτικό και τεχνικό διάλογο.
Οι ευκαιρίες ανασυγκρότησης της Αθήνας, όπως αυτές χάθηκαν με την άνοδο της δικτατορίας του 67 και επανήλθαν με ορμή στις δεκαετίες του 80 και του 90, πιστεύω πως μαρτύρουν σαφείς στάσεις πάνω στις οποίες μπορεί να στηριχθεί η ενεξελίξη συζήτηση για την ταυτότητα της Αθήνας, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά το παρελθόν και συνεχίζει να ενσωματώνει ζητήματα πόλης, πολιτικής και αρχιτεκτονικής έως και στις μέρες μας. Ευχαριστώ πολύ. Την Μαρία Τασοπούλου, την πολύ καλή εισήγησή της. Και τώρα ήρθε η ώρα να ακούσουμε τον τελευταίο μιλητή, καθηγητής Παναγιώτης Τουρνικιώτης, μόλις ολοκλήρωσε τη θητεία του στην κοσμητεία της σχολής, άρχισε να ξανασχολείται με την ιστορία. Νομίζω ότι είναι ο Παναγιώτης είναι ο άνθρωπος που εισήγαγε την κριτική ιστορία και την κριτική θεωρία στις σπουδές της σχολής μας, γιατί πριν τον Παναγιώτη και για την ακρίβεια πριν τον Δημήτρη τον Καρύδη και τον Δημήτρη τον Φιλιππίδη, αλλά κυρίως τον Παναγιώτη, η διδασκαλία της ιστορίας ήταν δογματική στη σχολή της αρχιτεκτονικής. Είχε θέσφατα τα οποία δεν μπορούσαν να παραβιαστούν. Η εποχή που αρχίζει να διδάσκει ο Παναγιώτης και μαζί του και αρκετοί από εμάς, εισάγησε μια νέα αντίληψη ερωτημάτων και όχι βεβαιοτήτων και δογμάτων. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται άλλες συστάσεις. Α, έχει και διδακτορικό πολεοδομίας εκτός από όλα τα άλλα που του δίνει το δικαίωμα να λέει ότι είναι πολεοδόμος. Αλλά αυτό είναι για μετά για την συζήτηση. Παναγιώτης Τουρνικιώτης θα μιλήσει για όλο το συνέδριο, που κατάλαβα, για όλο τον τίτλο του συνεδρίου. Όχι, 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 θα διαψεύσω τις υποθέσεις. Ο τίτλος είναι πάντως ο τίτλος του συνεδρίου. Είμαστε και πολύ καλοί φίλοι. Έξω από αυτό το οποίο είναι μια από τις πιθανές ατυχίες αρετής. Όχι μόνο διδακτορικό πολεοδομίας, εκ των λίγων που έχουν και τυπικές σπουδές πολεοδομίας. Στο περίφημο τότε και ίσως αμφιλεγόμενο για πολλούς, σχολείο της Βενσέν. Πρόσεχε γιατί ο 30 φίλου γράφει τώρα. Θα το δούμε στα σχολεία, αύριο στο διαδίκτυο. Τη Δευτέρα το πρωί. Σε πείσμα της υπόθεσης που έκανε ο κύριος Μπελαβίλας ότι μιλώντας τελευταίος και όντας επιστημονικός υπεύθυνος ενός ερευνητικού προγράμματος, το οποίο κάλεσε στη οργάνωση ενός συνεδρίου σαν το σημερινό, δεν θα συνοψίσω, δεν θα ολοκληρώσω κάτι που θα τα βάζει όλα σε ένα σακούλι, αντιθέτως. Είδατε από τη Μαρία Τασοπούλου, που είναι βασικός στέλεχος της ερευνητικής ομάδας, πώς δουλεύει μια προσπάθεια να ερμηνευτεί, να κατανοηθεί, να χαρτογραφηθεί μια περίοδος. Εγώ είπα, για όσους ήταν εδώ την πρώτη μέρα, χθες το πρωί, ξεκινώντας και χαιρετίζοντας, ότι έχω μια δύσκολη και δυσυπόστατη θέση. Απ' τη μια μεριά, αυτό που είπε ο Νίκος Μπελαβίλας, ένας άνθρωπος που δούλεψε για την εισαγωγή της κριτικής θεωρίας και της κριτικής ιστορίας στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση ως εργαλείο του σχεδιασμού και όχι ως σκέτη ιστορία. Απ' την άλλη μεριά όμως, εκ των πραγμάτων, αυτό το οποίο θα συνέβαινε εκ των υστέρων, συμβαίνει και παράλληλα, δηλαδή είμαι μέρος, ζωντανό μέρος αυτής της μεταπολίτευσης και εκ των πραγμάτων πάλι έχω βιώσει όλη αυτή τη διάσταση. Από αυτή την υβριδική θέση, λοιπόν, έρχομαι να μιλήσω και από τα μπρος προς τα πίσω, αλλά και από τα πίσω προς τα μπρος, κυρίως όμως από τα μπρος προς τα πίσω, φέρνοντας στη δική σας γνώση τη σταδιακή διαμόρφωση μιας αντίληψης της κοινής γνώμης της μεταπολίτευσης για το πρόβλημα της πόλης, αλλά και για το πώς αυτό το πρόβλημα της πόλης, έτσι όπως τότε βιώθηκε, θα μπορούσε να λυθεί. Αναφέρομαι αποκλειστικά σε μια δεκαετία, την πρώτη δεκαετία από τη μεταπολίτευση, και το σώμα πάνω στο οποίο δουλεύω είναι αποκλειστικά ο τύπος της εποχής. Να θυμίσω ότι αν μετά το 2004 αρχίζει να αναπτύσσεται η κοινωνική δικτύωση και η δυνατότητα να τα μαθαίνουμε όλα με όλους τους τρόπους σχεδόν αυτόματα, να έχουμε δηλαδή ένα πληθωρισμό της πληροφορίας, σε εκείνη την περίοδο η μόνη σχεδόν δυνατότητα πληροφόρησης είναι η έντυπη εφημερίδα, η οποία κυκλοφορεί καθημερινά, μερικές φορές, το εβδομαδιαίο έντυπο.
Το ενδιαφέρον μου για την πόλη ήταν δηλωμένο ήδη από τα χρόνια των σπουδών. Ξεκινάω να σπουδάζω το 1973. Το 1974 είμαι στο δεύτερο έτος. Τελειώνω το πρώτο και είμαι στο δεύτερο έτος σπουδών. Ανέφερε ο Λουκάς Τριάντης ότι είχαμε καταφέρει να δημοσιεύσουμε ήδη ως σπουδαστές τότε μαζί με τον Κλοντ Λοράν μια μετάφραση του Λεφεύρ για το δικαίωμα στην πόλη. Και η πόλη είναι μια, η πολιτική και η πόλη, μια κυρίαρχη έγνοια, αλλά το 1978 που έχω τελειώσει, φεύγω στο Παρίσι για 6 χρόνια, το οποίο σημαίνει ότι κόβεται το νήμα της επικοινωνίας με τον τύπο. Αυτή η τομή θεραπεύεται με ένα κυρίως τρόπο, την τροφοδότηση από το οικογενειακό περιβάλλον, με εκείνα τα κομμάτια του τύπου, τα οποία μπορεί να με ενδιαφέρουν με τη δική τους εκτίμηση, επειδή μιλούν για τα θέματα που με νοιάζουν, και αυτά έρχονται πολύτιμα στα χέρια μου, κυρίως στις περιόδους επιστροφής, που είναι Χριστούγεννα, Πάσχα και καλοκαίρι, όπου συστηματικά επιλέγω από κόμματα, κόβω, ταξινομώ, αρχαιοθετώ, κολλάω σε χαρτιά, αυτό το οποίο θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον για μένα. Ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο μιλιέται η πόλη, ο λόγος για την πόλη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Εκείνη την περίοδο ακούω μαθήματα για το λόγο στην αρχιτεκτονική, για το λόγο στην πόλη, για τον λόγο γενικά. Και αυτά τα δύο συναντώνται. Αυτό που θα κάνω λοιπόν σήμερα είναι να ξανανοίξω αυτό το φάκελο, το έκανα, και να φέρω στο τραπέζι μια επιλογή αυτών των αποκομμάτων, ως συλλέκτης αποκομμάτων λοιπόν, το οποίο διακόπτεται το 84 που επιστρέφω οριστικά στην Ελλάδα και δεν θεωρώ πια ότι υπάρχει λόγος να κάνω αυτό το μικρό παιχνίδι του συλλέκτη. Έχω ταξινομήσει αυτό το υλικό με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αλλά μην το φανταστείτε και εξαιρετικά οργανωμένο. Θα ξεκινήσω με μια έκφραση, μια κραυγή για την κρίση της πόλης, η οποία δεσπόζει στην πρώτη μεταπολιτευτική περίοδο. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει κανείς τότε, συνυπάρχοντας και εξελισσόμενος, που πήγαιναν τα πράγματα. Δεν μπορούσε όταν διαβάζει την Αθήνα 1980 και το θάνατο της Μεγαλούπολης με μία σειρά συνεισφορές, η πρώτη εκ των οποίων είναι του Γιάννη Δεσποτόπουλου, τι θα συνέβαινε το 79 με το Αθήνα 2000, τι θα συνέβαινε το 83 ή το 85 με το ρυθμιστικό. Άρα, συνειδητοποιήστε ότι αυτό το οποίο κερδίζει η ιστορική ματιά, τη δυνατότητα να τα γνωρίζει όλα και να μιλάει για όλα, δεν συνυπάρχει με τον τρόπο που αυτά εξελίσσονται παράλληλα. Είναι περίεργο πόσο πολύ φώναξε η συλλογική αντίληψη για την πόλη αμέσως μετά τη δικτατορία, ενώ κατά τη δικτατορία μιλούσε με τελείως διαφορετικό τρόπο και δεν νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με μια καταπίεση του λόγου, έχει να κάνει ακόμα περισσότερο με μια έκρηξη, στην οποία ίσως θα πρέπει να δώσουμε ένα ενδιαφέρον λίγο περισσότερο στη συνέχεια. Διαβάζω εδώ το 1980, Αθήνα 1980, λοιπόν, ο θάνατος μιας μεγαλούπολης, θλιβερό πανόραμα της ελληνικής πρωτεύουσας, παρουσιασμένο με τόλμη και δύναμη, θα μιλήσουν σε διαδοχικές συνέχειες. Είναι μια δεκαριά δημοσιεύσεις ολοσέλιδες. Οι εφημερίδες εποχής εκείνης έχουν μια διαφορετική κλίμακα και τώρα πια έχουν τρινήσει. Ο Γιάννης Δεσποτόπουλος, ο Δημήτρης Χατζής, ο συγγραφέας, ο Σόλων Κηδωνιάτης, ο ακαδημαϊκός, ο Παναγιώτης Τέτσης, ζωγράφος, καθηγητής καλών τεχνών, ο Κοσμάς Ξενάκης, αρχιτέκτονας και γλύπτης, ο Δημήτρης Βλάσης, κάτι αντίστοιχο, ο Ευάγγελος Κουλουμπής, τότε και πρόεδρος του ΤΕΕ, ο Νίκος Χαλαζονίτης, γιατρός, και ο Δημήτρης Μπέης, τότε δήμαρχος των Αθηναίων. Άθλιο οικοδόμημα συμφερόντων και κομπίνας, με βρωμερά λεωφορεία, πενιχρό δίκτυο συγκοινωνίας, ανυπόφορους θορύβους, ελλείψεις αποχετεύσεως, είναι το γέννημα του ελληνικού κοινωνικού χάος. Η πρώτη φράση στο αφιέρωμα είναι του Δεσποτόπουλου, εισαγωγικά. Δεν έχει καμία σχέση με το νόημα πόλης, μια συσσόρευση 3 εκατομμυρίων ανθρώπων, όπως η Αθήνα, συσσόρευση νευρωτική και ευερέθιστη,
αυτομολυνόμενη και κακοεξυπηρετούμενη, μεταπραγματική και άσκοπα κινούμενη, σπασμωδική και κακότροπη, με έκδηλη την επιθετικότητα για κέρδος. Κακόμοιρη Αθήνα, δυστυχισμένη χώρα. Η ζωή έχει γίνει αφόρητη και μέρα με τη μέρα η Αθήνα γίνεται μια πόλη απάνθρωπη, ακόμα και για τους περαστικούς τους τουρίστες, που αποφεύγουν πια να την επισκέπτονται. Η υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού στην πρωτεύουσα, το κυκλοφοριακό χάος, η έλλειψη πράσινων και κοινωνικών χώρων, το αποχετευτικό, το νέφος, δεν δυσμενοποιούν μόνο την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της, την απειλούν άμεσα. Μην εκπλαγείτε που η επιλογή των εφημερίδων ανεβοκατεβαίνει, έχει να κάνει με το τι φτάνει στα χέρια του νέου ερευνητή. Μερικές φορές διαλέγω μονάχα εικόνες και λέξεις από ολοσέλιδα. Αθήνα θνίσκουσα, ξέρω μια πόλη στη Νέα Σαχάρα. Η Νέα Σαχάρα είναι η Αθήνα όταν έχει ανακαλυφθεί ο καύσωνας, όταν πνιγόμαστε από το καυσαέριο. Η μαμά δεν είναι σε πολεμικές επιχειρήσεις. Η μαμά είναι σε μια βεράντα, έχει βάλει ένα υγρό μαντίλι στα μούτρα του παιδιού της, να μην αναπνέει το καυσαέριο. Στα νέα αυτή την εβδομάδα, το κέντρο της Αθήνας πεθαίνει. Το νέφος και το κυκλοφοριακό οδήγησαν στην αυτόματη αποκέντρωση. Όχι και τόσο αυτόματη. Κάθετη πτώση αξιών στα ακίνητα και τα ενοίκια. Οι μικρές Αθήνες, 9 τον αριθμό, θα το δούμε, αποκτούν αυτοδυναμία. Εγάλεο και Κηφισιά, αντί για Ομόνια και Σύνταγμα. Αθήνα, η ανοχήρωτη πόλης, θα επιζήσει ως πόλης η ελληνική πρωτεύουσα. Το χάος θα διαδεχθεί την αναρχία στην Αθήνα. Σύνθετη αρχιοθέτηση, γιατί είναι μεγάλα τα φύλλα, ξεδιπλώνονται και μπορεί κανείς να διαβάσει αναλυτικά. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον, σύγκρουση απόψεων Υπουργείου Αρχιτεκτόνων για το ρυθμιστικό σχέδιο. Η αναλυτική ειδησιογραφία είναι πράγματι ενδιαφέρουσα, γιατί αποτελεί μια καταγγελία και αναφέρεται σε μια εκδήλωση που οργανώνεται από το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων σε αυτή εδώ την αίθουσα, για να κατακριθεί ο σχεδιασμός του ρυθμιστικού που εξελίσσεται. Ξεκινάνε όλα με μια τυπική καταγγελία, η Αθήνα, το πολεοδομικό σκιάχτρο του τσιμέντου και της οικοδομικής ασυναρτησίας, φαίνεται ότι θα ζει για καιρό ακόμα στην κακή της μοίρα. Η υπεύθυνη του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, στην κυριολεξία υπεύθυνη για την εφιαλτική της κατάληξη, αποφάσισαν να εντάξουν τη λειτουργικότητά της μέσα στα πλαίσια ενός νέου ρυθμιστικού σχεδίου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η βιασύνη και στη συνέχεια η προχειρότητα των οποιονδήποτε μέτρων θα επιδεινώσουν μάλλον παρά θα διορθώσουν τα μέχρι τώρα κακώς κείμενα. Και ενώ υπήρχε ένα υπόβαθρο μελετών, κλήθηκαν ευνηδιαστικά 5 ιδιώτες μελετητές να εκπονήσουν νέες έναντι αμοιβής μελέτες. Του Μάνου ουσιαστικά. Του Μάνου ακριβώς. Και οι αρχιτέκτονες είναι βεβαίως ο Σιμεών, ο Τρίτσης, γνωστός για όλα, ο Ψωμόπουλος, ελείψη του Δοξιάδη, ο Παπαγιάννης, ο Θήμιος, και ο Νίκος Καλογεράς, που αργότερα έκανε και τη δουλειά που έκανα εγώ μέχρι τον Αύγουστο. Παράλληλα, ζητήθηκε βεβαίως να υποβάλουν τις απόψεις τους το ΚΕΠΕ, η έδρα πολεοδομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το ΤΕΕ, το ΕΚΕ, και Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Το βέβαιο είναι ότι η Αθήνα αυτή τη στιγμή μοιάζει με άνθρωπο που προσβλήθηκε από την επάρατο νόσο. Ας το πάρουμε απόφαση, δεν έχει πια μέλλον το κέντρο της Αθήνας. Ποιοι είναι οι λόγοι? Μέχρι στιγμής στην πραγματικότητα βιώνουμε μια έκρηξη κρίσης. Μια έκρηξη της κρίσης που βιώνουμε για την πόλη. Πολύ περισσότερο από μια κρίση της πόλης, η οποία δεν περιγράφεται ποτέ με απόλυτη σαφήνεια, εκείνο το οποίο εκφράζεται με εντυπωσιακό τρόπο είναι μια συλλογική άρνηση μιας συνθήκης, η οποία
κρίνεται από περιβαλλοντικά δεδομένα τα οποία είναι υπαρκτά, αλλά ταυτόχρονα αμφισβητείται και πολιτικά, αλλά και ουσιαστικά και η ίδια η δυνατότητα ενός σχεδιασμού του όποιου ρυθμιστικού. Το νέφος, ένα από τα κύρια ζητήματα που καίνε όλη αυτή τη συζήτηση, είναι πανταχού παρόντα, είναι το νέφος. Το νέφος έσπασε χθες το όριο του συναγερμού. Διπλάσια μόλυνση από τα επίπεδα ασφάλειας, είπα και ΟΚ. Είμαστε το 81. Όταν βλέπετε εδώ να λέει το φωταέριο, μην αισθάνεστε ότι μιλάμε για τον γκάζι, αυτό που τώρα είναι ακριβό. Το φωταέριο είναι η ανάγκη να διακοπεί η λειτουργία φωταερίου, εδώ λίγο παρακάτω, στην οδό Πειραιός, γιατί είναι μολυσματική. Άρα, βρισκόμαστε σε μια διαφορετική τελείως προσέγγιση, διακόπτουμε τη λειτουργία παραγωγής φωταερίου όπως παράγονταν εκείνη τη στιγμή και περνάμε ήδη στη φάση της ανατροπής, δηλαδή της πορείας προς τη μετατροπή αυτού του εργοστασίου φωταερίου σε πολιτιστικό κέντρο, την ίδια ώρα που για τους ίδιους λόγους ζητείται η διακοπή της λειτουργίας βιομηχανιών που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα, στην ευρύτερη εννοείται περιοχή εκείθεν του γκαζιού, και αυτό σηματοδοτεί μια εντελώς νέα περίοδο για το κέντρο της Αθήνας και τη σχέση του με το κέντρο του Πειραιά, το οποίο ξεσπάει πρώτα απ' όλα μέσα από τον πανικό του νέφους. Δεν υπάρχει ούτε παράνομος χώρος για παρκάρισμα και άθλια τα μαζικά μέσα μεταφοράς. Η δεύτερη μεγάλη κρίση είναι η συνειδητοποίηση μιας πυκνότητας. Είναι τόσο πολύ πυκνό πια το κέντρο και όλοι πια έχουν, ή όχι όλοι, αλλά πάρα πολλοί έχουν και ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο, το οποίο πρέπει και να το παρκάρουν. Είμαστε στο διαρκές μποτιλιάρισμα, το νέφος και της εξάτμισης του αυτοκινήτου, την διαρκή έλλειψη θέσης για παρκαρίσματος, και δεν θα μπω στις λεπτομέρειες να διαβάσω, μπορείτε να αντιληφθείτε τι συμβαίνει αυτό, την ανάγκη να επιληθεί αυτό το αδιέξοδο της ακινησίας στο δρόμο και της αδυναμίας να βρεις μια θέση, έστω και παράνομη, για να αφήσεις το αυτοκίνητό σου. Ένα τρίτο στοιχείο της ρητορικής αυτού του αφηγήματος είναι το τσιμέντο. Εχμάλωτη του τσιμέντου. Θα αποφύγω να σας διαβάσω, γιατί δεν θα τελειώσουμε σήμερα αν αρχίσω να διαβάζω τις εφημερίδες της εποχής εκείνης. Εχμάλωτη του τσιμέντου σημαίνει, με δύο λόγια, η βίωση άλλης μια τεράστιας κρίσης, η κρίση μιας πόλης που είναι κατασκευασμένη με οπλισμένο σκυρόδεμα. Είναι πιο ενδιαφέρον να προσπαθήσουμε να διαβάσουμε τη ζούγκλα του τσιμέντου που κατέκτησε την πόλη των Γιασεμιών. Είναι πολύ γλαφυρό το κειμενάκι του 78, έχασα την ακριβή ημερομηνία. Η πόλη των θεών, της ομορφιάς και του πολιτισμού, η Αθήνα, πεθαίνει, το διαπιστώνει το Associated Press, έχει μετατραπεί σε αληθινή ζούγκλα τσιμέντου. Γιατί όμως, εξαιτίας έλλειψης πρασίνου, δεν είναι τόσο το ίδιο το τσιμέντο που φταίει. Έχει γίνει ζούγκλα τσιμέντου εξαιτίας της έλλειψης πρασίνου, προγραμματισμού, αναρχίας στην οικοδόμηση, συμφόρηση στο συγκοινωνιακό, μόλυνσης του περιβάλλοντος, και αυτά τα λέει το ειδησιογραφικό πρακτορείο, και βεβαίως τα λέει και η Βιργινία Τσουδερού, αλλά και ο Γιάννης Ξενάκης, ο οποίος δηλώνει ότι επισκέφθηκε την Αθήνα και την περιέγραψε σαν την πιο άσχημη πόλη του κόσμου. Τα αυθαίρετα, τα συζητήσαμε και προηγουμένως, είναι άλλο ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο χρειάζεται τόλμη για να κλείσει η πληγή. Το ενδιαφέρον δεν ξεκινάει μονάχα από τη μεριά της αριστεράς, αλλά και από τη μεριά της συντηρητικής, αν θέλετε, προσέγγισης της δεξιάς, η οποία συστεγάζει και τις αριστερές αντιλήψεις. Ο Αριστίδης Ρωμανός θα κάνει μια σειρά δημοσιεύσεων στην Καθημερινή, στην οποία θα μιλήσουν αναλυτικά ο Γρηγόρης Διαμαντόπουλος, ο Γιώργος Αριγιάννης, ο Βασίλης Χαρίσης, ο Γιάννης Μιχαήλ, ο Κώστας Οφούλης. Δεν θα εκταθώ σε αυτές τις δημοσιεύσεις που γεμίζουν ολόκληρες σελίδες, στις οποίες συναντώνται λοιπόν αυτή τη στιγμή ο οργανωμένος λόγος των ειδικών,
με τον λόγο των πολιτικών και τον λόγο μιας κοινής γνώμης η οποία εκφράζεται δημοσιογραφικά μέσα από τις εντυπωσιακές ρητορικές. Έχουμε λοιπόν πρόβλημα για να κυκλοφορήσουμε. Ο δακτύλιος θα σώσει την Αθήνα από την κυκλοφοριακή αναρχία. Θα νομίζετε ότι μιλάω για τον δακτύλιο που έχουμε ακόμα. Όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτόν τον δακτύλιο. Αναφέρομαι σε έναν δακτύλιο που το 1980 θεωρεί το ακόμα δυνατόν να είναι πάνω στο τραπέζι των συζητήσεων. Οι μελέτες, οι οποίες έγιναν από μια συνεργασία γραφείων, του γραφείου Δοξιάδη, του γραφείου Φραντζεσκάκη και του Ευπαλίνου, νομίζω, έχουν μια σειρά έργων τα οποία είναι πάνω στο τραπέζι. Αυτά τα οποία βλέπετε με σκούρες μαύρες γραμμές είναι επιφανειακά έργα. Αυτά τα οποία βλέπετε με τελείες είναι υπόγεια έργα. Και τα ωραία στρογγυλά διαγραμμισμένα είναι κόμβης της διασταυρώσης των βασικών αξώνων. Αν δεν έχετε καταλάβει καλά, η πρόταση, η οποία είναι πάνω στα κυβερνητικά τραπέζια, από τους ειδικούς της εποχής, είναι μία ταχεία λεωφόρος που συνδέει τους αμπελοκήπους με το σταθμό Λαρίσης και την ελεύθερη της Κύμης που πάει να ξεκινήσει από το σημείο που συναντάει η σύραγγα της λεωφόρου Ημιτού, εδώ ονομάζεται Πεντέλης, στο Παγκράτη, κάτω από το Λυκαβητό, ένας δακτύλιος ταχείας κυκλοφορίας, υψηλής ταχύτητας, άρα ένας δρόμος χωρίς διαβάσεις πεζών με την δυνατότητα να τρέχεις γρήγορα, του οποίου θραύσματα αυτή τη στιγμή επιβιώνουν, όπως το κομμάτι της χαμοστέρνας, το οποίο υλοποιήθηκε, πρόλαβε να υλοποιηθεί. Από τους κόμβους κάποιοι έγιναν, κάποιοι άλλοι όχι. Ποια χρόνια είναι αυτό, 1980. Ήδη το 1900... δύο λεφτά, γιατί έχασα την δυνατότητα, θα κομπλάρει σε λίγο περισσότερο. Λεωφόρος Αλεξάνδρας θα φτάσει λοιπόν ως το σταθμό Λαρίσης, αυτό είναι στην ελευθεροτυπία του 1978. Θα γκρεμιστούν δεκάδες κτίρια, γιατί προφανώς ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι ένα σχέδιο μακράς πνοής, περιλαμβάνει την κατεδάφιση συστοιχίας οικοδομικών τετραγώνων με πολυκατοικίες, για να πάμε γρήγορα. Ακόμα τότε το όραμα είναι ότι θα λύσουμε το κυκλοφοριακό εάν φαρδίνουμε τους δρόμους, αν γκρεμίσουμε κτίρια και αν ανοίξουμε περισσότερες λεωφόρους. Εδώ είναι σε τολμηρές αποφάσεις θα προχωρήσει το Υπουργείο Δημοσίων Έργων με στόχο όλα αυτά τα οποία φαντάζεσαι και σας είπα ήδη και φυσικά ο παράγων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων δήλωσε χθες ότι έστω και αν πρόκειται για τολμηρό σχέδιο που θα έχει συνέπεια την ισοπαίδευση μεγάλου αριθμού κτισμάτων και την δαπάνη σημαντικών ποσών, θα εφαρμοστεί οπωσδήποτε, γιατί η διάνοιξη αυτή, δεν διαβάζω τη συνέχεια, θυμηθείτε ωστόσο ότι κάποια από αυτά τα θράβματα υλοποιήθηκαν. Ζωτική σημασίας έργα για την Αθήνα. Καραμαλής άργησαν, αλλά θα γίνουν καλύτερα. Στη φωτογραφία και ο Καραμαλής είναι έργα τα οποία ανακοινώνονται μετά από σύσκεψη, είναι συγκοινωνιακό, είναι μετρό, είναι αεροδρόμιο, είναι σιδηρόδρομοι. Όταν λέμε αεροδρόμιο, εννοούμε αυτό που έγινε στα Σπάτα. Δεν διαβάζω λεπτομέρειες. Χρόνο, χρήμα και υπομονή θέλουν τα έργα για το κυκλοφοριακό, τόνισε ο Καραμαλής στη χθεσινή σύσκεψη και βλέπουμε εδώ διαγράμματα κυκλοφορίας, παραπέμπουν σε ένα μετρό που είναι σχεδόν έτοιμο. Ως βασικό σχεδιασμός, το μετρό, οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, ο εξυγχρονισμός και το νέο διεθνές αεροδρόμιο στα Μεσόγεια ήταν θέματα που συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν, λέει και ημερομηνίες. Έργα με φούρια στη Συγκρού έχουν ήδη αρχίσει. Το 1977 η Συγκρού επιταχύνεται και η Χαμοστέρνας υλοποιείται. Έχει ήδη υλοποιηθεί ο κόμβος της Καλλιρόης. Αργότερα θα δούμε να επιταχύνεται η Κηφισίας, η Μεσογείων με ανισόπεδους κόμβους στο πλαίσιο ενός τέτοιου ευρύτερου σχεδιασμού, ο οποίος είναι στα Σπάργανα.
Εδώ έχουμε για πρώτη φορά το 82 την εισαγωγή του λειτουργικού ρυθμού της Αθήνας με ένα κέντρο κλειστό και μονά ζυγά. Ποιες περιοχές αποκλείονται, ποιες βιομηχανίες μειώνουν την παραγωγή τους. Δεν το σχολιάζω περισσότερο, το βιώνουμε ακόμα. Το 82 έχει γίνει μια δεύτερη μεταπολίτευση, έτσι για να το συνειδητοποιούμε. Δεν είμαστε στο 79. Το 79 ακόμα συζητάμε για το ρυθμιστικό με ερωτηματικό. Πολλές αμφιβολίες για το τι είναι ένα ρυθμιστικό, αν χρειάζεται ένα ακόμα ρυθμιστικό, αφού υπάρχουν πολλά ρυθμιστικά τα οποία δεν έχουν εφαρμοστεί. Ο καταστατικός χάρτης μιας νέας Αθήνας αρχίζουν να έρχονται στην επιφάνεια μεγάλα δημοσιεύματα που συζητούν αναλυτικά αυτό το οποίο είναι πάνω στο τραπέζι. Είμαστε το 83, πολύ κοντά στο ρυθμιστικό Τρίτσι. Έχει προηγηθεί όλη η προεργασία Μάνου. Δεν έχω αυστηρή χρονολογική σειρά, αλλά διαβάζω λίγο περισσότερο. Αυτή την προσέγγιση του Αλεξανδρόπουλου, εκ των βασικών δημοσιογράφων που ασχολούνται με την πόλη και τα δημόσια έργα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, η γιαγιά μας η Αθήνα στο χειρουργείο των πολεοδόμων για να τεμαχιστεί σε 9 πόλεις των 500.000 κατοίκων. Κρίσιμη χρονιά για την Αθήνα το 80. Από τον Ιανουάριο μέχρι το Δεκέμβριο θα βάλουν τη γιαγιά μας, τη Μεγαλούπολη, στο πολεοδομικό χειρουργείο, θα την εγχειρήσουν. Επέμβαση το λένε οι πολεοδόμοι. Είναι βαριά άρρωστοι οι καημένοι και θέλουν να τις αλλάξουν τη δομή. Θα τις κάνουν μετάγγιση γιατί τα λευκά αιμοσφαιριά της έχουν αυξηθεί επικίνδυνα. Άσε που έχει μεγάλες ανεμαλίες στο κυκλοφοριακό της και τα πνευμόνια της έχουν τα χάλια τους με τα δηλητήρια που αναπνέει και το πρόσωπό της χιλιάδες ηρητίδες. Αν διαβάσω στη συνέχεια, θα δείτε ότι η κριτική είναι σκληρά πολιτική και αντικυβερνητική, αλλά αναφέρεται κυρίως σε μια κριτική του τι το θέλουμε το ρυθμιστικό. Το πρόβλημά μας δεν είναι ένα ακόμα ρυθμιστικό. Όσο και αν σας φαίνεται παράλογο, την ίδια ώρα η ίδια ρητορική αναζητεί την όψη της παλιάς Αθήνας. Την ώρα που οραματίζονται υπόγειες διαδρομές κάτω από το Λυκαβητό και να γκρεμίσουν ολόκληρες οι στοιχείες της πόλης για να τρέξουμε γρήγορα σε κλειστούς αυτοκινητοδρόμους, το πρόβλημα είναι ότι χρειαζόμαστε και την παλιά όψη της Αθήνας, μια εκρηκτική νοσταλγία στην οποία έρχεται να προστεθεί μια σειρά από μέτρων απορρυπάνσεως και αισθητικής βελτιώσεως για τα κτίρια των πόλεων. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε φωταέριο πλέον φρέσκο, άλλου τύπου, κεντρική κεραία TV, φωταέριο για να μην ρυπαίνουμε με το μαζούτ το περιβάλλον, καθαρισμό λιμάτων και θα πρέπει να εξαλείψουμε το οπτικό χάος στη σταδίου για να ξαναβρει ο δρόμος την αρχική του φυσιογνωμία. Ως τις 30 Απριλίου, είναι μόλις 10 Μαρτίου που λέγεται αυτό, οι προσώψεις των κτηρίων θα απαλλαγούν από τα ακαλέσθητα στοιχεία ελαίου Στέφανου Μάνου, με ΦΕΚ που έχει δημοσιευθεί στις 10 Ενδεκάτου του 1979. Αυτό δεν αποτελεί μόνο μία πρωτοβουλία πολιτική, είναι και ένα είδος συλλογικής απέτησης των ειδικών, θα έλεγε κανείς, όχι των αμέσως ενδιαφερομένων, αλλά και οικονομικά είναι κάτι το οποίο το εκμεταλλεύεται άμεσα η κοινότητα που δρά οικονομικά στην πόλη. Άρα πολύ γρήγορα όχι μόνο θα πέσουν οι πινακίδες οι διαφημιστικές, αλλά θα ανέβουν νέες αν θέλετε και θα γίνουν και διαφήμιση, έτσι ώστε αυτό το γωνιακό κτίριο το οποίο κάποιοι θα θυμάστε να μετατραπεί σε έμβλημα εμπορικής χρήσης. Η πλάκα, ναι, να διατηρηθεί σαν ένα ζωντανό σύνολο. Θα γίνει δημόσια συζήτηση στο Δημαρχείο για να ζωντανέψει η συνοικία των θεών, αλλά διαμάχη για την διατήρηση της Ανοπόλεως Θεσσαλονίκη μεταξύ κατοίκων και αρμοδίων υπηρεσιών, γιατί δεν θέλουν καθόλου οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης. Εδώ φύγαμε, δεν είμαστε στην Αθήνα. Θα γυρίσω στην Αθήνα με ένα πολύ περίεργο τρόπο. Έδιωξαν τους αρχαιολόγους στη Σύφνο και την Πάρο, τους πετάξαν στη θάλασσα για την ακρίβεια. Το κλιμάκιο των Αθηναίων που πήγε από το Υπουργείο Πολιτισμού, εκείνοι οι Αθηναίοι οι οποίοι φοβούνται το τσιμέντο και αναζητούν την προστασία
της Ύφνου ή της Πάρου. Οι κάτοικοι της Πάρου, ωστόσο, απεργούν ζητώντας να χτίζουν με μπετόν. Διότι εδώ έρχεται μια εξαιρετικά μεγάλη αντίφαση, είναι η εξαγωγή της κρίσης της Αθήνας στην διατηρητέα περιφέρειά της και η πολιτική σύγκρουση για το αν η πόλη είναι άθλια ή τι είναι η άθλια πόλη και ο σχεδιασμός. Φανταστείτε ότι για την άθλια πόλη μιλάει αναλυτικά και καταγγέλει στη Βουλή ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, συμπολιτευόμενος, ενώ υπερασπίζεται την ανάγκη ενός σχεδιασμού για την άθλια πόλη, ο Στέφανος Μάνος, στην ίδια Βουλή, και το αντικείμενο της μεγάλης αντιπαράθεσης είναι το τι θα γίνει στην Ακαδημία Πλάτωνος, εάν θα γίνουν απαλωτριώσεις, εάν θα αναδειχθεί η Ακαδημία Πλάτωνος και αν θα αναπτυχθεί και τουριστικά με ξενοδοχείο, προκειμένου να συνδεθεί σταδιακά με εκείνο το οποίο επιδιώκεται, ο ταχυδρόμος το Μάρτιο του 81, το σχέδιο για 3 χιλιόμετρα πάρκο. Μας μίλησε πάρα πολύ ώρα χθες το βράδυ ο Δημήτρης Διαμαντόπουλος για την Διονυσίου Αεροπαγή του και την Αποστόλου Παύλου των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά εδώ βλέπουμε ένα αναλυτικό σχεδιασμό. Δεν έχω το χρόνο να πάω πέρα για πέρα, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται όλη αυτή η μεγάλη πορεία που συνδέει τον Αρδυτό με τις στήλες του Λουμπίου Διός, την Όλγας, πώς γεφυρώνονται οι πύλοι του Αδριανού με τη Διονυσία Αεροπαγή του, με του Φιλοπάπου και ολόκληρη τη διαμόρφωση και κατεβαίνουμε την Αποστόλου Παύλου, βγαίνουμε στον Γκάζι και από εκεί και πέρα θα πάμε, ναι, τελικά, μέχρι την Ακαδημία Πλάτωνος. Πράσινος πνεύμων, λοιπόν, το θυσίο, ο κεραμικός, το φωταέριο. Όταν λέω φωταέριο, εννοούμε τον Γκάζι που έχει μεταλλαχθεί. Παράλληλα, μια άλλη πολιτική. Το όραμα μιας 20ετίας γίνεται πραγματικότητα. Η Αθήνα αποκτά το πολιτιστικό της κέντρο. Βλέπετε τους πολιτικούς να πρωταγωνιστούν. Δεν θα ανοίξω ολόκληρη την σελίδα, αλλά σε ένα επόμενο φύλλο, μια επόμενη σελίδα της εφημερίδας που ήταν μάλλον σύντομη, η Νέα Πορεία, βλέπουμε ολόκληρο το σχέδιο. Αναφέρθηκε εμέσως σε αυτό χθες ο Δημήτρης Διαμαντόπουλος, είναι εκεί όπου έχει γίνει και η παρέμβαση του Κανδύλη και εκεί όπου υπάρχει η ενοποίηση, αφετηριακή θα έλεγε κανείς, του χώρου της Πινακοθήκης με τον χώρο ενός πολιτιστικού κέντρου, το οποίο ποτέ δεν υλοποιήθηκε ολοκληρωμένα, αλλά μόνο αποσπασματικά και γύρω-γύρω το Χίλτον, ενώ στην επόμενη εικόνα, σε 5 χρόνια θα είναι έτοιμο το πολιτιστικό κέντρο των Αθηνών, θα στοιχήσει 3 δις, θα έχει 4 βασικά συγκροτήματα, και βεβαίως δεξιά από τον Καραμαλή είναι ο Δημήτρης Νιάνιας, τον οποίον εμείς είχαμε ως καθηγητή της φιλοσοφίας στη σχολή πριν αρκετά χρόνια. Άλλη μια πολιτική μακράς διάρκειας, γιατί αυτό το έδαφος του πολιτιστικού κέντρου είναι μέρος του ρυθμιστικού του 1954 του Βασιλιάδη, που εκπονείται επί Καραμαλή. Έχω φάει την ώρα πολύ, την αλήθεια, ναι. Θα προσπαθήσω να το κλείσω. Άρα είναι κάτι το οποίο κρατάει πολλά χρόνια. Ενοποίηση ακαλύπτων χώρων για πράσινες οάσεις, μικρές θεραπείες, βελονισμός θα έλεγε κανείς, πνεύμονες πρασίνου για ακάλυπτοι χώροι, πράσινο πάνω στον μπετόν. Μη φαντάζεστε ότι θα φυτέψουμε, ακόμα δεν είμαστε εκεί, τις ταράτσες, απλώς θα αρχίσουμε να φυτεύουμε παντού. Πράσινο στην Αθήνα, πράσινο παντού, αθόρυβα, γρήγορα, φτηνά τα νέα τραμ, δίκτυα φωταερίου στις νέες οικοδομές σε όλη την Αττική, λιγότερη μόλυνση στην πρωτεύουσα, αποφασίστηκε υποχρεωτική εγκατάσταση. Αντίο Αθήνα. Μιλάνε οι ειδικοί, ο κόσμος, οι αρμόδιοι. Όχι, υπάρχει λύση. Ναι, θα μπούμε στην κυβωτό του Νόε μετά τον κατακλυσμό, θα ανοίξουμε το παράθυρο. Η εικόνα που σας έδειξα δεν είναι από πουδήποτε, είναι από αυτό το τεύχος. Η ακριβώς προηγούμενη εννοώ, είναι από τη Μεσημβρινή, αλλά αναδημοσιεύεται σε αυτό το τεύχος. Παράθυρο στο Νέφος, η πρωτεύουσα του 2000. Καλύτερες συνθήκες ζωής. Εδώ τελειώνουν τα αποκόμματά μου. Ωστόσο, όσο θα είχα λίγο λόγο και λίγο χρόνο, θέλω να κάνω 2-3 σχόλια. Η μεταπολίτευση είναι μια εντελώς άλλη εποχή από αυτό που εμείς βιώνουμε σήμερα ως μεταπολίτευση. Σε λιγότερο από 50 χρόνια έχουν αλλάξει πολλά και μάλιστα πολλά έχουν αλλάξει πάρα πολύ
και άλλα δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Υπήρχε μια συλλογική κρίση, θα έλεγε κανείς, μια συλλογική σχεδόν παράνοια στην αφήγηση, που συνδυάζονταν με την έξοδο από τη δικτατορία και πιστευόταν ακόμα, για παράδειγμα, ότι η μητροπολιτική πύκνωση μπορεί να λυθεί με αυτοκινητοδρόμους. Ωστόσο, η ίδια η περίοδος, το 83 κλείνει και το 85 αργότερα, προτείνοντας μαζικά πεζοδρόμους ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας. Μόνο που δεν προτείνει μετρό και συνεχίζει να προτείνει αυτοκινητοδρόμους, αλλά ιστορικοποιώντας το κέντρο. Παράλληλα, αναβιώνουν προτάσεις που έρχονταν από τη δεκαετία του 20, όπως η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και η μακρά πορεία, οι οποίες θα υλοποιηθούν αργότερα, στο τέλος της μεταπολίτευσης, ενώ μια σειρά εξαγγελιών που γίνονται εκείνη την περίοδο αποδεικνύονται ατελέσφορες, ξανά και ξανά, ακριβώς επειδή οι πολιτικές πρακτικές βάζουν οι ίδιες τρικλοποδιά στον εαυτό τους μέσα από τις διαδοχικές πολιτικές μεταλλάξεις και μία σειρά έργων δεν θα υλοποιηθούν ή θα υλοποιηθούν θραυσματικά, αποσπασματικά, μεταλλαγμένα και τροποποιημένα. Θα κυριαρχούσε, θα έλεγε κανείς, ένα πολιτικό dispositif στο σχεδιασμό της πόλης, χρησιμοποιώ μια λέξη του Φουκώ, ένας μηχανισμός τον οποίο πολλαπλές ενέργειες υπάρχουν μαζί, δημιουργούν δράσεις που επιταχύνουν και δράσεις που επιβραδύνουν, δράσεις που σχεδιάζουν κυριολεκτικά πρωτοποριακά και την ίδια στιγμή ανατρέπουν τον εαυτό τους. Νομίζω ότι αυτή η περίοδος ήταν εξαιρετικά γοητευτική. Ήταν μια δεκαετία μέσα στην οποία, ξεκινώντας από το τέλος της δικτατορίας, έγινε μια προσπάθεια να σχεδιάσουν τα πάντα από την αρχή, και στην περίοδο του Μάνου και στην περίοδο του Τρίτσι. Έγινε μια εκκίνηση η οποία δεν αντελήφθη τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν μέσα της, ο θάνατος του κέντρου, τον οποίο έβλεπαν, και τελικά έγινε με άλλους όρους και με άλλους τρόπους. Εκτιμώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουμε να κοιτάξουμε αυτή την περίοδο, όχι με τη θέρμη όσων συνυπήρξαν μαζί της και εξελίχθηκαν μαζί της, αλλά προσπαθώντας να βγούμε και απ' έξω της, έξω από τον πραγματικό χώρο και χρόνο, να μπορέσουμε να δούμε με κριτική ματιά, κάνοντας κανονική ιστορική θεώρηση, ξαναμπαίνοντας στα αρχεία, βγαίνοντας δηλαδή από το λόγο των εφημερίδων, βγαίνοντας από τις θερμοκέφαλες προσεγγίσεις, κατεβάζοντας τη θερμοκρασία, θα έλεγε κανείς, στο μηδέν, ψύχραμα, μια περίοδο που έκανε πάρα πολλά και άφησε πάρα πολύ μεγάλα ίχνη, τραύματα, ουλές και θετικά αποτελέσματα. Πρέπει να την αποτιμήσουμε με ψυχραιμία. Μπαίνει σε ένα χρόνο, το 24, στον νόμιμο χρόνο της ιστορίας. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Νομίζω ότι ο Παναγιώτης έκανε μια εξαιρετική διάλεξη ακαδημαϊκού επίπεδου με ανάλογο χρόνο, όπως καταλάβατε. Ναι, τον πήρε. Κάπου 45 λεπτά δηλαδή. Όχι και τόσο. Κάτι λιγότερο. Και ουσιαστικά έκανε και την ανακεφαλαίωση με συνοπτικό τρόπο όλων όσων είπαμε, ανεξάρτητα αν παρίστανε ότι μας έδειχνε δημοσιεύματα, με έναν τρόπο σχολιασμού. Νομίζω ότι μια χαρά είναι. Των έργων τουρισμού ή της εξέλιξης ολοκληρώνουν και τη συζήτηση πια και για τη μεγάλη κλίμακα και για την πολεοδομία και για την πόλη. Δύο σχόλια, αν μου επιτραπεί και επιτρέπονται στον πρόεδρο ενός προεδρείου, είναι τα εξής. Επάνω σε αυτά που μας έδειξε ο Παναγιώτης, αν κάνουμε μια σύγκριση με την εποχή μας, με το βίωμά μας, με την εμπειρία μας, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι μπορεί να βλέπουμε και διαμάντια και σκουπίδια. Μπορεί να βλέπουμε και εξαιρετικές προτάσεις που θα υλοποιηθούν και θα αλλάξουν το μέλλον της Αθήνας τη στιγμή που δημοσιεύονται, ή σχολιασμούς no-name παραγόντων που κάνουν τον δημοσιογράφο να βγάλει ένα σχέδιο, κάτι που μπορεί να θυμηθείτε πολλές περιπτώσεις και στην εποχή μας να συμβαίνουν. Επομένως, όλο αυτό έχει ενδιαφέρον ως πρόσληψη του λόγου πώς ακριβώς φαντάζεται και προς ποιες κατευθύνσεις τίνουν τα πράγματα. Το σχέδιο με τους υπόγειους άξονες με εντυπωσίασαν. Γιατί το σχέδιο του Μπύρη με τους υπόγειους άξονες ή με τις διανοίξεις, το ξέρουμε του Κώστα Μπύρη. Αυτό έχω την αίσθηση ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα παιχνίδι κάποιων διευθυντών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων που δίνουν μια πληροφορία. Γραφείο Δοξιάδη, Φραντζεσκάκης, Ευπαλίνος. Ναι.
Μου τίναξε τον αέρα το επιχείρημα. Κάτσουμε να το δούμε. Είναι και χαμένες μελέτες. Είναι κάπου σε ένα ράφι. Τότε μας λείπουν στοιχεία από το παιχνίδι. Το δεύτερο. Και την έχουμε μόνο σε αυτή το δημοσίευμα, δεν την έχουμε στο. Δεν την έχω δει ακόμα. Εδώ, δεν την έχω βρει ακόμα. Μάλιστα. Οκ. Okay. Άρα μας λείπουν κομμάτια της ιστορίας. Πολύ σοβαρά. Τελευταία μελέτη δηλαδή μεγάλων διανύξεων. Δεν θυμόταν, είναι το Αλουμπίρι του 60 και όχι το. Περιλαμβάνει μέχρι και το ρυθμιστικό του 65 διανύξεις. Ναι. Ωραία. Το δεύτερο σχόλιο που έχει πολύ, νομίζω που ξεκινάει από αυτή τη συζήτηση, είναι η κριτική, σκληρή κριτική. Θυμάμαι και το λέω και στα παιδιά καμιά φορά στο αμφιθέατρο και το θυμάμαι λίγο με ντροπή σας ομολογώ, την επίθεση που δέχτηκε ο Αντώνης Τρίτσης στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά όταν παρουσίαζε το Γενικό Πολιτικό Σχέδιο του Πειραιά. Όπου τέλος πάντων ένα μεγάλο κομμάτι θεωρούσε ότι ο Τρίτσης ετοίμαζε το έδαφος για να καταστραφεί η πόλη, για να δοθεί στο μεγάλο κεφάλαιο ή για να καταστραφούν οι επενδύσεις απ' όλα. Ήταν εντυπωσιακή η επίθεση. Και την βίωσα πιτσιρικάς, τη βίωσα φοιτητής. Αυτά συμβαίνουν το 85, που μόνος είναι η στιγμή που παίρνουν το πτυχίο. Το ίδιο πολλές φορές συμβαίνει και εδώ διαβάζοντάς το και το ίδιο βλέπουμε και στις μέρες μας. Επομένως, λοιπόν, τα πράγματα θέλουν ψυχραιμία για να μπορούμε να τα ξαναδούμε, αλλά και να μας γίνεται ένα μάθημα για τα τρέχοντα. Είναι απίστευτο το πόσο τα πάθη του 47, του 45, 47, 49 και μετά που επαναλήφθηκαν το 76, έκαναν αυτή τη σχολή και τον τομέα στον οποίο έχω την τιμή να υπηρετώ, τον τομέα πολεοδομίας, να εμποδίσει οποιαδήποτε συζήτηση για τον Κωνσταντίνο Δοξιάδη, μέχρι ουσιαστικά να αποχωρήσει η παλιά συνομήλικη του φρουρά. Η πρώτη συζήτηση για τον Κωνσταντίνο Δοξιάδη, την ανοίγουμε μαζί και επιχειρούμε να κάνουμε ένα συνέδριο και με σταματάει η σχολή. Γιατί είναι αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Λένε οι μεγαλύτεροι, εμείς είμαστε σε χαμηλές βαθμίδες. Και εν τέλει παίρνει το Μουσείο Μπενάκη το 2006 την πρωτοβουλία και κάνει την πρώτη μερίδα, μεγάλη μερίδα για τον Δοξιάδη. Ο Δοξιάδης τώρα συζητιέται εδώ. Συζητιέται με τη θεσμική αποχώρηση της γενιάς του. Αυτό έτσι ένα μάθημα για την χρήση της ιστορίας ή για την εμπλοκή της γενιάς των γενεών στην ιστορία που δεν επιτρέπουν την ψύχρεμη κουβέντα. Μίλησα ήδη πάρα πολύ. Λοιπόν, ο λόγος στο ακροατήριο. Θα σχολιάσετε εσείς μετά, κύριοι συνάδελφοι και κυρίες συνάδελφισσες, αν θέλετε. Ερωτήσεις ή πολύ σύντομες για την αργά τοποθετήσεις. Καμιά. Γιώργος Τριανταφύλλου. Λοιπόν, θεωρώ ότι ήταν αποκαλυπτική απόψε η τελευταία εισήγηση του Παναγιώτη Τουρνικιώτη, που ολοκληρώνει αυτό το συνέδριο, το οποίο από όσο παρακολούθησα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πετυχημένο. Και θέλω να κάνω μία ερώτηση, διότι πρόσφατα είδα στο κανάλι της Βουλής δύο εκπομπές αφιερωμένες στον συμπαθή και αθυρόστομο Παναγή Ψωμόπουλο. Αυτό το οποίο πραγματικά μου έκανε εντύπωση ήταν η έντονη διαμαρτυρία του και το παράπονό του και η υπεράσπιση του περίφημου χωροταξικού. Μίλησε πάρα πολύ έντονα και μάλιστα ανέφερε κιόλας ότι το συγκεκριμένο χωροταξικό περιλαμβάνει και όλα όσα είχαν προηγηθεί, δηλαδή είχε και μία ιστορική διάσταση. Προσωπικά δεν έχω εικόνα σαφή και ήθελα να ξέρω αν σήμερα με τα σημερινά δεδομένα ποια είναι πια η προσέγγιση και η εκτίμηση αυτού του χωροταξικού, μια και ουσιαστικά εκείνη την εποχή, για λόγους καθαρά πολιτικούς, βρέθηκε να αφορίζεται, ας πούμε, από όλους όσους ακολούθησαν.
Θα απαντήσει ο Παναγιώτης κλείνοντας και σχολιάζοντας. Θέλει κάποιος άλλος, εκτός αν έχετε σκοπό να μείνετε σιωπή. Α, βλέπω ένα χέρι και κάτω. Γεια σας. Ευχαριστούμε για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις. Νομίζω ότι τα περισσότερα σχέδια από αυτά που είδαμε, είτε ρητά είτε εκ του αποτελέσματος, ήταν κάπως οδηγή μιας λειτουργικής αποδυνάμωσης του κέντρου της πόλης, του κέντρου της Αθήνας. Και σίγουρα τα σχέδια των Ολυμπιακών Αγώνων που αναφέρθηκαν στη μεγάλη κλίμακα. Ο Δ. Εμμανουήλ είχε πει ότι με τους Ολυμπιακούς Αγώνες χάθηκε μια ευκαιρία να ασχοληθούμε με τις μεγάλες περιοχές κατοικίας στο κέντρο της πόλης. Βασικά αναρωτιέμαι αν αυτή η τάση συνεχίζει και σήμερα με διαφορετικούς τρόπους, με το ελληνικό, με τα σχέδια δημιουργίας ενός κυβερνητικού πάρκου έξω από το κέντρο, και με ποιο τρόπο, πώς μπορεί αυτό να έχει αλλάξει με ειδικές ρυθμίσεις σε σχέση με το σχεδιασμό και το ρυθμιστικό. Αυτά. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα έπρεπε τουλάχιστον να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη αυτή την προσπάθεια που έγινε αυτές τις μέρες. Και δεν θέλω να πω τίποτε άλλο. Δηλαδή, απλώς μου θυμήσατε πράγματα, βέβαια, πάντα, σε όλη τη διάρκεια αυτής της συνάντησης. Θυμήθηκα όταν έγινε το πρώτο συνέδριο, το πέμπτο συνέδριο τότε αρχιτεκτών στο Ζάπιο, αυτές τις συζητήσεις, την πρώτη παρουσίαση του Τρίτσι, νεότατου τότε, μόλις είχε έρθει από την Αμερική, την πρώτη εμφάνιση του Ζενέτου, ο οποίος για πρώτη φορά μίλησε για την αδυναμία ή μάλλον για τη δυνατότητα να καθόμαστε στο σπίτι μας και να κάνουμε τα πάντα, και είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση τότε σε εμάς όλους που είμαστε μόλις είχαμε ουσιαστικά τελειώσει και αρχίσει να δουλεύουμε. Πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή, είναι τόσο σημαντικό όλα αυτά να μην χάνονται. Σας ευχαριστώ εγώ προσωπικά και νομίζω ότι εκφράζω όλο το ακροατήριο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Δημήτρη Αντωνακάκη, και εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σου, όπως και όλες και όλους τις προηγούμενες, έτσι κάπως, ή και τις παρούσες ενεργής γενιάς, γιατί εμείς ζήσαμε και μεγαλώσαμε έχοντάς σας, εσάς, κοιτώντας σας σε αυτά ακριβώς που τότε σχεδιάζατε, που τότε μας δάσκατε. Νομίζω ότι αυτό που είπε ο Λουκάς, αν δεν κάνω λάθος, στην αρχή, για την ανθρωπογεωγραφία των προσώπων που βρίσκονται πίσω από αυτούς τους επιτυχημένους ή αποτυχημένους σχεδιασμούς, έχει πολύ μεγάλη σημασία να κατευθύνουμε την έρευνα στα επόμενα χρόνια. Είναι ανάγκη να ανακαλύψουμε, όπως ξέρουμε για τον 19ο αιώνα ή όπως έχει δουλευτεί η έρευνα, πια να ανακαλύψουμε ακριβώς και ποιες δυναμικές και ποια πρόσωπα και ποιες σχέσεις πραγμάτων οδήγησαν σε επιτυχίες ή σε αποτυχίες. Όσο για το σχόλιο, για το τον προσωπικό, δεν είναι του Προέδρου, είναι του Νίκου Μπελαβίλα, για το ελληνικό και το κυβερνητικό πάρκο. Όταν έλεγα για διαμάντια και σκουπίδια, αυτό υπονοούσα προηγουμένως. Το λέω για το νεαρό συνάδελφο που μίλησε στο βάθος. Άλλη ερώτηση, άλλος. Έλα, Δημήτρη. Δημήτρης Διαμαντόπουλος. Και πράγμα, δεν μιλάει, δεν ακούει. Ακούγομαι τώρα και θα ευχαριστήσω και εγώ πάρα πολύ. Δηλαδή, πραγματικά αισθάνομαι ότι ήταν πάρα πολύ ουσιαστικό και το τελείωμα του συνεδρίου σήμερα. Δεν υπόθηκε τίποτα όμως
για το μέλλον. Δηλαδή, έγινε μία πλήρης ακτινοσκόπηση του παρελθόντος και σήμερα πού βρισκόμαστε, και ποιο θα μπορούσε να διατυπωθεί σαν αίτημα για αυτά που συμβαίνουν σήμερα και για το αύριο. Έτσι, μία φράση, όχι πολλά πράγματα. Τι προσδοκάμε, για την πόλη. Θα ήθελα να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο, επειδή λίγο η ερώτηση αφορούσε και σε ένα βαθμό τη μελέτη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, καθώς έχουμε ξεπεράσει αρκετά το χρόνο. Είναι αλήθεια, όταν συμβαίνουν τέτοιες μεγάλες αναπλάσεις, είτε αυτή αφορούσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είτε τώρα που είναι στη συζήτηση το ελληνικό, έχουμε πάντα, η πρώτη μας αντίδραση είναι ότι αυτές οι περιοχές χάνονται, χάθηκε το κέντρο, χάνεται το ελληνικό. Εγώ θα ήθελα να μείνω στο ότι εμάς ο ρόλος μας είναι να μελετήσουμε τον τρόπο που αυτά θα τα ξανακερδίσουμε. Νομίζω ότι η συζήτηση για το κέντρο τουλάχιστον, όσον αφορά την περίοδο εκείνη, δεν ήταν τόσο βάσιμη. Δεν θεωρώ ότι έχουμε χάσει το κέντρο. Το κέντρο αλλάζει, μεταλλάσσεται, υπάρχουν μεταλλαγές. Θα υπάρξουν μεταλλαγές και στο ελληνικό. Δεν παίρνω θέση σε καμία περίπτωση. Λέω όμως ότι εμάς, ο ρόλος μας ως αρχιτέκτονες και ως νέοι αρχιτέκτονες αυτή τη στιγμή, είναι να βάλουμε κάτω τη συζήτηση στο πώς ο δικός μας σχεδιασμός, από εκείνο το σημείο και έπειτα, θα μπορέσει να αλλάξει τα κακώς κείμενα της πολιτικής. Είναι και αυτό έτσι κι αλλιώς μια κατεύθυνση του συνέδριου, έτσι δεν είναι? Και σε όλα αυτά, νομίζω, η λέξη κλειδί που ανέφερε και ο κ. Τσουρνικιώτης είναι η λέξη ψυχραιμία. Ψυχραιμία και στην ιστορία. Να τα βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο ήρεμα, να βάζουμε κάτω τα πρωτογενή μας αρχεία, την τεκμηρίωσή μας, να διαβάζουμε σωστά τα πράγματα, έστω και αν εγώ τα διαβάσω διαφορετικά, ο κ. Τριάντης τα διαβάσει διαφορετικά, ο κ. Τσουρνικιώτης τα διαβάσει διαφορετικά. Ο καθένας από εμάς, στο τέλος να δούμε πού οι απόψεις μας συγκλίνουν και πού αποκλίνουν. Και κύριε Διαμαντόπουλε, νομίζω ότι αυτό είναι και το κλείσιμο του συνεδρίου, ότι η ιστορία θα μας δείξει κάποια από τα σημεία που μπορούμε να πατήσουμε και να σχεδιάσουμε το μέλλον. Ποια είναι αυτά που πρέπει να διώξουμε και ποια είναι αυτά που θα κρατήσουμε για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον για την πόλη, για την Αθήνα συγκεκριμένα, αφού συζητάμε για αυτήν. Δεν ήθελα, ρώτησα, δεν υπάρχει άλλη. Παναγιώτης Τουρνικιώτης θα απαντήσει και βεβαίως... Δύο-τρεις μικρές ερωτήσεις να κάνω σχόλια. Η συζήτηση για το ρυθμιστικό ή μεταπολεμική ξεσπάει το 1954, όπου ιδρύεται και μια συγκεκριμένη υπηρεσία για αυτό. Έχει μια μακρά διάρκεια με πολλές δημόσιες συζητήσεις που όποιος προσπαθήσει μπορεί να βρει τα ίχνη τους, αλλά δεν αποτυπώνονται τόσο όσο αυτά εδώ που κάνουμε τώρα, που θα μείνουν στην οθόνη σας και τις επόμενες μέρες. Οδηγούνται σε εντυπωσιακές δημοσιεύσεις, όπως η πρωτεύουσα και το μέλλον της το 60 του Δοξιάδη και άλλες δημόσιες αντιπαραθέσεις, όπου καλλιεργούνται αντίπαλες προτάσεις, ο Κανδύλης από τη μια, ο Δοξιάδης από την άλλη. Ο Κανδύλης δεν είναι δευτερεύον πρόσωπο στη δεκαετία του 60 και συμμετέχει στα πολιτικά δρόμενα, συμβουλεύοντας πολιτικούς σε άμεση σχέση. Θα διαμορφωθούν ιδέες που θα βγουν στο συνέδριο του 66. Ήδη το 65 έχει τυπωθεί ένα μεγάλο τεύχος για το ρυθμιστικό του 65, Προκόπης Βασιλιάδης από πίσω. Πολλά από αυτά είναι λησμονημένα στο μυαλό μας και ίσως δεν είναι καν χωνεμένα στο σύγχρονο μυαλό μας. Έτσι, αυτό το οποίο έρχεται σαν σχέδιο Δοξιάδη μέσα από τη δικτατορία και δημοσιοποιείται και μετά, χωρίς το Δοξιάδη πια, με τον Ψωμόπουλο επικεφαλής, είναι, θα έλεγε κανείς, το χώνεμα όλων αυτών και μια προσπάθεια να πάνε ένα βήμα παραπέρα. Είναι μια όρημη πρόταση για την εποχή της.
Όταν λέω μια όριμη πρόταση για την εποχή της, ξαναδιαβάζοντας, θα έλεγε κανείς ότι σήμερα μερικά από εκείνα τα οποία προτείνονται ως όριμα το 65 ή το 75 θα μας καραφλιάζανε. Αλλά την ίδια ώρα αυτά είναι ένας λόγος για την πόλη, ο οποίος αποτελεί και διεθνή πρακτική. Δηλαδή, αν κοιτάξει κανείς τι δημοσιεύεται αντίστοιχα για το Μεγάλο Παρίσι ή το Μεγάλο Λονδίνο εκείνες τις περιόδους, ναι, είναι συντονισμένα στην ίδια προσέγγιση και στην ίδια αντίληψη. Τότε ανοίγονται ο περιφερειακός του Παρισιού, τότε σχεδόν ή λίγο πριν γίνεται η διάνοιξη της Βοστόνης και αυτά θεωρούνται εξαιρετικά λογικά, αυτονόητα έργα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι πόλεις και θα περάσουν ούτε 40 χρόνια και αυτά μπορεί κάποια, στη Βοστόνη τουλάχιστον, να είναι πάρκα με τα αυτοκίνητα από κάτω. Δεν μπορώ λοιπόν σήμερα να απορρίψω το σχέδιο εκείνο παρά να τοποθετήσω στην ιστορική του θέση, γιατί πλέον είναι ιστορία. Η πόλη κινείται αργά, αλλά και πάρα πολύ γρήγορα. Αυτά που συνέβαιναν το 75 ή το 77, σήμερα είναι πολύ μακριά από μας, όσο και αν περιέχουν τα ψήγματα εκείνων τα οποία υλοποιήθηκαν και τα οποία ήταν πολύ σημαντικά για μας. Πρέπει να κρατήσουμε αυτή τη διπλή διάσταση. Προσπάθησα να τη δώσω και με αυτά που είπα προηγουμένως. Δεν μπορούμε να απορρίψουμε κάτι συνολικά, ούτε να το αποδεχτούμε συνολικά και μάλιστα σήμερα. Όμως η πόλη εξελίσσεται θραυσματικά, αποσπασματικά, μεταλλάσσεται διαρκώς και αυτό το οποίο δεν μπορούσε να γίνει εύκολα αντιληπτό στο ρυθμιστικό το 85 ή το 83, η εγκατάλειψη του κέντρου μέσα από προγραμματικές συνθήκες ρυθμιστικού, οι 9 περιφερειακές πόλεις, έγινε κατανοητό με την κρίση της δεκαετίας του 2010, αλλά είχε υλοποιηθεί την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα. Δεν μπορούσαμε να δούμε ακόμα αυτό το οποίο ήταν ήδη εκεί. Το είδαμε 10 χρόνια, 15 χρόνια μετά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνθήκη. Υπάρχει λοιπόν ένα ερώτημα. Ετέθηκε χθες τι υλοποιήθηκε από το ρυθμιστικό το 85. Κάποιοι λένε τίποτα, κάποιοι λένε πάρα πολλά. Εγώ θα έλεγα πάρα πάνω από το 50%, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Σε πείσμα όσων λένε ότι η Αθήνα δεν σχεδιάζεται ή δεν είχε σχεδιαστεί ή ότι δεν υλοποιούνται τα σχέδια. Το ρυθμιστικό το 85 υλοποιήθηκε σε εντυπωσιακό βαθμό και με όλα τα αρνητικά τα οποία έφερε. Γιατί δεν μπορούσαμε να δούμε τα αρνητικά το 85, τα είδαμε όταν έγινε η πόλη του ρυθμιστικού. Ήρθε ένα άλλο ρυθμιστικό, το οποίο σχεδιαζόταν από το 9-10, το ρυθμιστικό 21, που έγινε νόμος το 14 και το οποίο είχε σύστημά του, σύνθημά του, όχι την αποκέντρωση, που λεγόταν τότε, αλλά την επιστροφή στο κέντρο και μάλιστα στο συζυγές κέντρο Αθήνας και Πειραιά, στο οποίο συμπεριλαμβανόταν και η λογική του θαλασσίου μετόπου. Ναι, αυτό είναι το ρυθμιστικό του 14, αλλά ήδη το 15 κινείται η πόλη σε άλλη κατεύθυνση από το ρυθμιστικό της. Γιατί ανοίγει το θέμα του ελληνικού, ανοίγει το θέμα της Πυρκάλ, ανοίγει το θέμα της αποκέντρωσης των Υπουργείων για πέμπτη, έκτη φορά. Έχει πολλές φορές ανοιχτεί το θέμα της αποκέντρωσης των Υπουργείων, είτε σε μία διοικητική πόλη στο Τατό ή στους Θρακομακεδόνες, είτε στη θάλασσα, ο Κανδύλης το έβαζε μες στη θάλασσα, είτε κάπου αλλού, αλλά και εδώ ξανανοίγει, το οποίο είναι τυπική πράξη διάλυσης της πυκνότητας του κέντρου. Αυτές οι αντιφάσεις ενυπάρχουν και συνεχίζονται. Το κρίσιμο ερώτημα που τέθηκε στο τέλος και το έθεσε ο Δημήτρης, ας πούμε τι θα γίνει αύριο. Δεν πρόκειται να σου το πούμε τώρα τι θα γίνει αύριο, μην βιάζεσαι. Υπάρχει αμφιβολία. Ήταν αυτό ένα συνέδριο ιστορίας? Ήταν αυτό ένα συνέδριο ιστορίας? Η απάντηση είναι φυσικά. Αλλά την ίδια ώρα μεθοδολογικά ήταν ένα συνέδριο όταν θέλετε να σχεδιάσετε την πόλη και να σχεδιάσετε για το αύριο, καλύτερα να μάθετε λιγάκι και την ιστορία της και την ιστορία του σχεδιασμού της. Γιατί αυτή η κριτική επίγνωση, η αρχαιολογία της πόλης, θα έλεγε κανείς, η αρχαιολογία της σημερινής πόλης, το να κατανοήσουμε πώς αυτή διαμορφώνεται και εξελίσσεται
30 χρόνια, 50 χρόνια, 100 χρόνια. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορείς να θεμελιώσεις, να στηρίξεις τα σοβαρά ένα λόγο για το σχεδιασμό, ο οποίος προφανώς είναι πολιτικός, προφανώς είναι αντιπαραθετικός, αλλά μπορεί να αντιληφθεί και πού σχεδιάζει και πώς σχεδιάζει και πάνω σε ποιες αμφιβολίες, σε ποιες διχογνωμίες, σε ποιες συγκρούσεις, σε ποιες επιτυχίες και σε ποιες αποτυχίες. Σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό μου το μάθανε στη Βενσέν, ότι για να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, ξεκινάμε για να μελετήσουμε την ιστορία αυτής της πόλης. Και αυτό τότε ήταν πρωτοποριακό. Σήμερα δεν ξέρω πια. Μπορεί να είναι ακόμα ναι. Εγώ πάντως βγαίνω με αυτή την ιδέα ότι για να μπορέσω να κάνω κάτι ριζοσπαστικό στο μέλλον, πρέπει να καταλάβω καλά την ιστορία του τόπου στον οποίο θα σχεδιάσω. Δεν είναι αυτονόητο. Δεν ήταν αυτονόητο για έναν αιώνα. Δεν ήταν καθόλου αυτονόητο για έναν αιώνα. Εγώ λέω να σταματήσουμε εδώ από τη δική μου μεριά, και ο λόγος στον Πρόεδρο. Και δύο ακόμα σημεία. Το ένα έχει να κάνει με το Δοξιάδη. Όντως, ή με το αριθμιστικό του, όντως χωνεύει. Και αυτό συνεχίζει να συμβαίνει. Τα 9 διαμερίσματα του Στέφανου Μάνου είναι το προήμιο των πόλων, των κεντρικών πόλων του ρυθμιστικού του Τρίτσι. Άμα τα δείτε και στο σχέδιο, συμπίπτουν. Δηλαδή Αθήνα Πειραιάς, αλλά και Μαρούς και Μέγαρα και όλο αυτό το σύστημα. Η ιδέα δηλαδή του πολυπολικού ουσιαστικά και όχι του μονοκεντρικού συστήματος της Αθήνας, το οποίο εν τέλει αναπτύχθηκε. Το Αιγάλεο αναπτύχθηκε ως κέντρο, το Μαρούς αναπτύχθηκε ως κέντρο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι μπορούμε να δούμε πως με μικρή υστέρηση σε σχέση με το διεθνή χώρο, η Ελλάδα ή οι Έλληνες μηχανικοί επιχειρούν για πρώτη φορά να ακολουθήσουν, να σχεδιάσουν πολεοδομικά με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο από αυτόν που σχεδίαζε κανείς τον 19ο αιώνα ή τον Μεσοπόλεμο, με νέα εργαλεία και νέες μεθόδους. Το πετυχαίνουν παρά τις ανατροπές, παρά τις ρήξεις. Έτσι συζητάνε το 66 στο 5ο συνέδριο. Έτσι υπάρχουν οι σχεδιασμοί του Βασιλιάδη και έτσι αυτή η προσπάθεια εν τέλει θα μηνύουν το 74. Μαζί με τον εκδημοκρατισμό της πολεοδομίας. Ο εκδημοκρατισμός της πολεοδομίας, το δικαίωμα της συμμετοχής, το δικαίωμα στην πόλη, που καθιερώνονται και με το Σύνταγμα, αλλά και με την νομοθεσία την πολεοδομική του Τρίτσι, από εκεί και πέρα, γιατί μέχρι τότε ήταν το δικαίωμα των εκλεκτών, το δικαίωμα των ειδικών. Από το 81-82 και μετά δικαιούται το κάθε δημοτικό συμβούλιο, το κάθε κοινοτικό συμβούλιο της πόλης να πει την αποψάρα του, ακόμα και αν αυτή είναι λάθος, για οποιοδήποτε σχεδιασμό. Άλλο αν θα πετύχει ή θα πετύχει ο διάλογος. Αυτό είναι το 74, αυτό είναι η μεταπολίτευση, αυτό είναι αυτή η ακριβώς περίοδος που το καθιερώνει και ελπίζουμε να κρατήσει για πολύ καιρό και να μην υποχωρήσει, γιατί έχουμε και αυτά τα σημάδια στις μέρες μας. Λουκά, θέλετε να παρέμβετε? Έχουμε άλλο να κηρύξει ο Παναγιώτης Τουρνικιώτης τη λήξη του συνεδρίου? Εγώ το κήρυξα την έναρξη, ο κύριος Μπελαβίλας. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε τους πάρα πολλούς και πολλές που είστε εδώ. Νομίζω εντυπωσιακή συμμετοχή για Σαββατόβραδο. Θα συνεχίσετε με κάτι ακόμα καλύτερο, φαντάζομαι και εύχομαι. Να ευχαριστήσουμε πάλι τους καλούς μας δασκάλους που είναι εδώ. Λόι, Αντώνη, Μπούκη, Δημήτρη έτσι, και άλλους που ίσως δεν είναι. Γιάννη Καρανίκα και συναδέλφους. Και νομίζουμε ότι πέτυχε η μερίδα, πέτυχε η διμερίδα, πέτυχε στους στόχους της, πέτυχε με πολύ καλές σύγκρισεις και θα βγάλετε πρακτικά. Φυσικά. Μπράβο. Ωραία. Θα έχουμε και πρακτικά λοιπόν. Καλό βράδυ, καλή διασκέδαση, καλή ξεκούραση.